αναζητείται επιγόντως η πάρα πολύ όμορφη θηλυκή παρουσία την οποία είδε ο Ζάκος. Πήγα ένα τρίμηνο να πούμε. Όχι, δίμηνο στην Blue Sky. Ούτε δίμηνο. Πήγα ένα δίμηνο στην Blue Sky. Γιατί, ανήμερα Χριστουγέννων. Ναι, γιατί έχει λαλήσει ο τύπος εδώ πέρα. Ο βοηθός του Φατσέα από το Κολοκοτρονίτσι μας έβαλε να ακούσουμε, ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Πραγματικά μου άρεσε πολύ αυτή η κοπέλα, αλλά τη χάσαμε. Αυτό εδώ το κομμάτι πραγματικά βάφανε το Λευκό Πύργο. Ρε εσύ, το δικό σου, το έκσταση εξτανού χόρευε και ωραία. Αυτό. Έκσταση που και εμένα μου αρέσει. Καλά, του τρέγε το κομμάτι, χορεύουν οι ωραίες. Εντάξει, τρέγε, ρε. Του Σάλιατζε, του Αφελόγγιμους. Νούμερο ένα ήταν το. Τσιμομπάιο νούμερο ένα ήταν. Τι δικό σου. Τσιμομπάιο είναι το έκσταση εξτανό. Ναι, ναι, τώρα βάλω και εγώ το έκσταση το έξτανό και να βάλω το διτιτήρι. Όχι, αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, κοπελιά, σε παρακαλώ. Αν μας φανερό σου, φανερό σου. Αν μας ακούσει, ήταν παραμονές Χριστουγέννων. Χριστούγεννα ήταν. Χριστούγεννα ήταν. Πήγε ο. Την αγαπώ. Πήγε ο Άτιτλος εδώ να πνίξει τον πόνο του τον οπαδικό στην Blue Sky. Και αν είσαι παοξού, ακόμη καλύτερα. Μπράβο, ναι, αν μπράβο. Αν είσαι παοξού, θα δουλέψω καμιά φάπα. Δεν θα σε πει τίποτα, να ξέρεις. Και χόρευες, λυκνιζόσουν εκεί πέρα, σε είδε, ξετρελάθηκε και από τότε δεν μπορώ να το μαζέψω. Δεν μπορώ να τη βγάλω δηλαδή, το μυαλό μου. Έκκληση, σου δίνω ό,τι θες, ό,τι αγαπάς. Έλα να σε γνωρίσει. Ο Ζάκος, ο Τρούλικ, δεν τον αντέχω, δεν μπορώ. Την αγαπώ, την αγαπώ. Εκτός αν είναι παντρεμένη, πάλι την αγαπώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πού να πιέσει κανένα Red Sunset. Τι, ποιος. Red Sunset, έχεις πει. Όχι. Coffee Berry, φίλε, δεν έχεις. Coffee Berry, όντως. Δεν έχεις. Ναι. Τζάμπα ζήσα, δεν έχεις πει δύο πράγματα. Έχω πει άλλο, όμως. Τι έχεις πει. Σοκολάτα καραμέλα. Hey. Είναι φοβερή. Σοκολάτα καραμέλα. Βέβαια. Εσύ τι πίνεις, ρε μεγάλη εδώ πέρα. Αυτό το ροζάκι εδώ πέρα, μας έχεις πάει στη μύτη το αρωματικό. Τι είναι. Smoothies φράουλα. Smoothies φράουλα. Βασίλη. Smoothies φράουλα. Πρώτη φορά το ακούει το smoothies. Το έπινα παλιά αυτό. Από το διακοπτό. Το έπινα παλιά αυτό όταν είχα πάει μισθοφόρος στη Λιβύη. Να το. Έκλαψε και το κομπιούτερ του Βασίλη το σκουπίδι. Βασίλη, τι πίνεις. Καφεδάκι. Κλασικό. Φρέντο εσπρέσο. Φρέντο εσπρέσο. Να καλωσορίσουμε τον φίλο μας τον Στράτο. Το Στράτο, τον διαιτητή, όπως το ξέρετε ραδιοφωνικά, γιατί είναι γνωστός εδώ και τόσα χρόνια στα Ριτζιανά της Πολωνίας. Καλησπέρα, Στράτο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα. Πραγματικά ήθελα πολύ να σας δω και τους δύο και τον Ζάκο και τον Τάσο. Τον Τασούλη τον βλέπω καμιά φορά. Σας έφερα και τα καλούδια εδώ πέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καινούριο μαγαζί στην παιδιά, πόλη. Είναι φανταστικά όλα. Coffee Berry λέγεται το κατάστημα. Είναι Εγνατία 96. Πες μας λίγο κανένα δύο στοιχεία για το μαγαζί. Το μαγαζί είναι franchise από Αθήνα. Έχει γύρω στα 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περίπου 45 στην Κύπρο. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει 3. Έχει το δικό μας που είναι στην Εγνατία 96. Στην Πτολεμαϊδα. Αυτό είναι πριν την Αγία Σοφίας, έτσι. Ναι, ναι. Όταν πας όπως πάμε δεξιά. Στα Βαρδάρη προς Αγία Σοφίας δεξιά. Εκεί που είναι τρύπο του μετρό. Και στην τρύπα δίπλα μπήκες. Θα κάποια στιγμή θα κλείσεις. Θα βάλεις μυαλό, εσύ ποτέ. Λοιπόν, έχει ένα στην Πτολεμαϊδα και ένα στη Δράμα. Μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Είναι καταπληκτικός ο καφές. Ποιότητα, δεν υπάρχει άλλο μαγαζί με τέτοια ποιότητα καφέ. Και τα προϊόντα όλα φρέσκα. Δηλαδή, κάθε βράδυ, ό,τι περισσέψει από τη βιτρίνα, τα σάντουις, τα κρύα σάντουις, οι σαλάτες κτλ. Φεύγουν και πάνε σε άστεγους εδώ στην πόλη. Την επόμενη μέρα. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, δεν κρατάμε τίποτα για την επόμενη μέρα. Μπράβο σας. Την επόμενη μέρα όλα φρέσκα. Σε τιμάει, μπράβο στο Στράτο. Μπράβο. Το μαγαζί είναι ανοιχτό εδώ και 2 μήνες. Η ποιότητα του καφέ είναι κορυφαία. Εμείς έχουμε και μπορώ στο. Μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί. Ναι, δοκίμασα. Ήπια δοκίμασα. Καλύτερο από σεξ τα παιδιά. Δεν να το πάρει το σεξ. Μα, ναι, μα είναι μες στη ζωή μας. Ναι, βρίσκει κάτι υποκατάστατα ο Τάσος. Έχει τα πάντα από καφέ, από κρύο σάντουιτς, από σαλάτες. Βλέπουμε από εδώ. Κρουασάν, από ξεραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς. Καρπούς, τα πάντα. Πήγα, έπαθα πλάκα. Μπήκα μέσα, φίλε. Εγώ εντωμεταξύ τώρα για να το πω στο Στράτο, επειδή λόγω του δρομολογίου μου περνάω από εκεί τακτικά. Το είχα δει το μαγαζί. Πέρασα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λέω άσε, με έχει πει και ο Τάσος. Τώρα την άλλη εβδομάδα που θα περάσω, 100% θα περάσω και θα πιούμε και καφέ. Ναι, είναι πάρα πολύ ο καφές. Και φυσικά μπορούμε να έρθουμε να πάρουμε και καφέ για το σπίτι. Έτσι, και είναι, καφέ και για το πρατήριο. Έτσι. Μπορείτε, ναι, μπορείτε. Έχω τρεις ποικιλίες. Η μία ποικιλία είναι η premium, η οποία είναι πιο ισορροπημένος καφές. Είναι 100% αράμπικα. Η δεύτερη ποικιλία είναι η Elegant, η οποία είναι και αυτή πιο έντονος καφές, δηλαδή πιο δυνατός, η οποία είναι και αυτός 100% αράμπικα, και η τρίτη είναι η Flavor, η οποία είναι
για ανθρώπους που ξυπνά το πρωί και θέλουν κάτι να τους ξυπνήσει. Είναι, έχει και λίγο ρομπούστα μέσα. Έχει ρομπούστα. Για αράπικα και ρομπούστα. Για ρομπούστα και πούστα μιλάς. Ρομπούστα, όχι ρομπούστα. Επίσης έχω 8 μονοποικιλιακούς, αν σας έφερα εδώ πέρα και το προσπέκτους. Είναι από χώρες, πολλές χώρες. Και ξέρεις, μας έχει κάνει εντύπωση που όταν ήρθαν και μας δείξαν τους καφέδες, ανάλογα, το βλέπεις, ναι. Είναι από Κένια, είναι από Νικαράγουα, μάλιστα, είναι από Αιθιοπία, είναι από πολλές χώρες. Αναλόγως το υψόμετρο βγαίνει και ο ανάλογος καφές. Σώπα ρε φίλε, τι επιστήμη είναι. Ναι. Yeah. Δηλαδή, άλλο καφέ βγάζει από 0, από επίπεδο πεδιάδας, μάλιστα, μέχρι τα 500 μέτρα και άλλο από 500 μέχρι 1000. Σώπα ρε φίλε, στρατό, επιστήμη το κάνατε. Ρε. Και μπράβο, τσάι ρε, τέτοια έχει και από όλα. Τα πάντα, ροφήματα, τσάι, να ξέρετε κάτι. Ένα πράγμα που μου φάνηκε πολύ περίεργο, όταν ρώτησα τον εκπαιδευτή, γιατί αυτοί φέρνουν εκπαιδευτή και εκπαιδεύουν τον βέβαια, έτσι για να το πλέον. Όταν ήρθε ο εκπαιδευτής και τον ρώτησα ποιος είναι ο πιο δυνατός καφές, ποιος καφές μπορείτε να φανταστείτε ότι μου είπε. Ο ελληνικός. Όχι. Πιο δυνατός, πιο αρωματικός. Ο πιο δυνατός καφές. Ο, πιο... ο Παντελής που έπεσε τον πάγο. Όχι. ο πιο δυνατός καφές, ναι, όσο και να σας φέρετε περίεργο, είναι ο καφές φίλτρο. Ο φίλτρο, έχει την περισσότερη καφέινη. Σοβαρά μιλάμε. Έχει την περισσότερη καφέινη. Ενώ λες ότι είναι ελαφρύ. Υποτίθεται ότι πίνουμε καφέ φίλτρο. Όχι, γιατί είναι ελαφρύ. Έχει την περισσότερη καφέινη, αλλά επειδή είναι απόσταγμα, είναι ο πιο υγιεινός. Είναι ο πιο υγιεινός. Γι' αυτό λέμε. Ναι. Για τον Παντελή, τον καφέ που είπες. Ναι. Είχα παίξει Δέλτα Εθνική, ναι, και παίζει ο Παντελής καφέ στο Πόντις Βέρειας. Αριανός λέγανε ότι ήταν ο καφές, μικρός. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Εγώ έπαιζα Πόντι Βέρεια Σήμαντρα, Δέλτα Εθνική. Δεν και είναι μπροστά, τότε ο Παντελής ο καφές. Από κατά ποιο δεν του άρεσε. Δεν μπορεί να ακούει. Ποιο Τάσο. Τι με νοιάζει εμένα ο Γάβρος. Ακούστε, παιδιά. Πήγε εκεί που τον έδερνε ο άλλο. Ο Καρεμπέ, να πούμε, του μπλάκου στα σούτια. Τον Οκά έδινε, τον Οκά. Και αυτόν τον κοπάνησε. Έλα, άσο να δει. Και έχει τον Παντελή καφέ, ο οποίος είχε μια χέτη μαλλί μέχρι τη μέση. Ναι, ναι. Και ήταν μπροστά, είχε βάλει 2 γκολ και είχε βγάλει την ασίστ το τρίτο. Και λέω, τον πρόεδρο, όταν πήγαμε στα αποδυτήρια τελείωσε το μάτς και δίσαν 3-0 τα σήμαντρα, δεν τα έφυγε. Λέω τον πρόεδρο, πολύ ωραίο παίκτης αυτός. Ωραίο παίκτης. Ναι, τον έχουμε λέει υποσχεθεί στην ΑΕΚ. Αλλά πήγε φαίνεται ο Μπατατούδης στο Τετάριξ, ναι, και τον πήρε στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Είπαμε για όσους φίλους θέλουν να δοκιμάσουν, Εγνατίας 96 κόβιμπε. Και να δείτε ποια είναι η διαφορά, ναι, του πολύ καλού ποιοτικού καφέ μου. Πάρτε το δικό μου τον καφέ και πάρτε ένα καφέ από άλλη εταιρεία. Μία γουλιά από τον ένα, μία τον άλλο. Δηλαδή, θα καταλάβει τη διαφορά. Δηλαδή, μπορεί ο άλλο να τον πληρώνει 20 λεπτά πιο φθηνό, γιατί οι τιμές δεν είναι τιμές τρελές. Ίδιες τιμές με τις άλλες εταιρείες έχουν. Η διαφορά είναι στην ποιότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν πιει τον καφέ τον ένα και καφέ τον άλλο, θα σου φανεί ο άλλο. Θα καταλάβει διαφορά. Θα καταλάβει διαφορά. Και τι τρελές τιμές, φίλε. Εσπρέσο μόνο βλέπω 1,50, καπουτσίνο 1,90 και φρέντο εσπρέσο 1,90. Ναι, δε, και δύο φράγκα ο καφές φίλτρου. Πλάκα κάνεις. Η τιμή είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Απλώς η ποιότητα είναι που ξεχωρίζει αυτό από τους άλλους καφές. Ωραία. Λοιπόν. Θα τα λέμε εδώ πέρα και για το Coffee Berry φυσικά και με τον Στράτο. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά για να ξεκινήσουμε και τη θεματολογία της εκπομπής. Πάμε λίγο. Μια που είπαμε έτσι για προϊόντα, να ξεκινήσουμε με τους υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Πορκή το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νεστονιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαπ μενού με πολλές επιλογές από 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες, σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκή το ψητοπολείο, Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery στο 23-15-20-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Να πούμε, κοιτάσω και μερικές έτσι στα γρήγορα ελαχταριστές προσφορές. Θα μας έριξε την όρεξη πάλι. Τι να κάνουμε, θα πάμε και θα φάμε και θα χορτάσουμε. Θα πάμε και θα φάμε. Δύο μπέργκες, πάμε και ακόμα δεν πήγαμε. Δύο μπέργκες. Περιμένουμε το Γιάννη. Είπαμε. Τι, μας ξέχασε πάλι ο Γιάννης. Ο Γιάννης θα κάνει τα κουμπάκια. Άντε, Γιάννης. Δύο μπέργκες με γύρω και μία κοκακόλα 5 ευρώ. Ένα special. Ποιο, ο Γιάννης. Εσύ. Εγώ είμαι 600 κιλά. Πόσες. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, 83 είμαι. Όταν κατουράς, βλέπεις το. Μια χαρά. Ναι. Ένα special burger και μία κοκακόλα 4 ευρώ. Δύο special burgers, ένα τσίκις και μία κοκακόλα 5,90 και ένα κλαπ αλαντικών και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Πολλά με έχουν πει, αλλά χοντρό δεν με πει κανένα.
Όχι, ρε, Ζάχος χοντρό. Κάνα πλάκα μα κάνει. Όχι, δεν πει ότι θέλει, αλλά χοντρό. Τι χοντρό, σαν τον Τυραμόλα είμαι. Φίλε, με τόσα ψέματα που λέει, κανεί δεν το πιστεύει. Να μου χάθει. Κανεί δεν το πιστεύει. Αντεφάε το λαιμό σου. Ζάχο, προχώρα. Εγώ όταν μου λένε είσαι χοντρό, δεν λέω είμαι χοντρό. Είμαι κοντό. Είσαι κοντό για τα κιλά σου. Ναι, μπράβο, είμαι κοντό για τα κιλά σου. Και όταν θα σα λένε ότι έχετε μεγάλη κοιλιά, θα λέτε. Κάτω από μεγάλο βράχο, μεγάλο φίδι. Ρε φίλε, το διάβασα. Ωραίο αυτό. Ή τα, καλά, ή τα καλά εργαλεία θέλουν και μεγάλα σκέπαστα. Το διάβασα, το διάβασα έτσι, σήμερα. Έτσι, δεν είναι. Κυκλοφορεί. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου του Τεχνικίδη Ισαάκ στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο. Ακούστε λίγο, ενισχυμένο καύσιμο. Στην τιμή του απλού καθημερινά. Φυσικά σας φέρνει το πετρέλαιο που παραγγέλνετε στην ώρα του πάντα και υπάρχει και η μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά για την αλλαγή λαδιών και από αξεσουάρ αυτοκινήτου στο πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου Τεχνικίδης Ισαάκ Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη την τιμημένη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αβράμογλου. Οπότε, να ακούμε τη λέξη Αβράμογλου, Τάσο, πού πάει το μυαλό μας, η πηγή των βοτάνων, έτσι. Έτσι. Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια βότανα, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Υπερτροφές Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου είναι η διεύθυνση και φυσικά το top σκεύασμα, το Φύτο Slim, το λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνο σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Επαναλαμβάνω, Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων. Καλησπερίζουμε τέλος και το κομμωτήριο Ανανέωση, τη φίλη μας την Πόπη, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Δεν κάνουμε πλάκα, καλά ακούσατε, μόνο με 5 ευρώ. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα, μόνο με ένα ταλιράκι. Σας περιμένουν οι κοπέλες, όλο το υποτελείο της φίλης μας της Πόπης και του κομμωτήριου Ανανέωση, για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτένισμα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 225, Γεφυράκι Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 2316-16-999, επαναλαμβάνω, 2316-16-999, αυτά και με τα διαδικαστικά των φίλων της εκπομπής. Πώς θα το πάμε, γιατί άμα δεις το ρολογάκι... Πώς το πάμε. Το ρολογάκι. Να κάνουμε, άμα είναι, ναι, αφού τελειώσαμε, να το κάνουμε το διαλυματάκι. Έτσι. Έτσι, Βασίλη, να επανέλθουμε με τα δικά μας θεματάκια. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές μετά, ναι, να βάλουμε για τον κόσμο στο. Θέλω παιχνίδι. Φυσικά λίγο την άποψη όλων των φίλων ακροατών για το φαινόμενο του Ολυμπιακού Β' που τίνει να γίνει εδώ πέρα στην πόλη μας. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός? Ο Άρης. Φετφατζίδης έρχεται. Έχει άλλους δύο. Έχει άλλες δύο του Ολυμπιακού. Με το Μανιάτη, λέει, διαπραγματεύονται. Κατάλαβες. Με το Μανιάτη διαπραγματεύονται. Μέχρι πριν δεν έχει κλείσει πουθενά. Όχι. Ενδιαφέρον υπήρχε από μια άλλη ομάδα. Από τη Ρουμανία. Να μιλήσω κι εγώ μια που με ενδιαφέρει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αν το θεωρούσα καλό παίκτη τον. Πώς τον είπαμε, Μανιάτη. Μανιάτη. Ναι. Αν το θεωρούσα καλή εναλλακτική λύση, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι δεν. Νομίζω ότι είναι πρώην ποδοσφαιριστής ο Μανιάτης, έτσι πιστεύω. 32 χρονών είναι πάντως η πληροφορία. Καλά, δεν είσαι σχέση. Και το θέμα δεν είναι τι θεωρείς εσύ και εγώ. Ναι. Το θέμα είναι τι θεωρεί ο δηλωμένος από μικρό παιδί Ολυμπιακός, κύριος Καρεπίδης, ο πρόεδρος του Άρη. Πάλι τα ίδια. Μα τα βλέπουμε. Τι βλέπουμε, ο Ολυμπιακός του Βορρά έγινε. Πριν 4 χρόνια. Ο Ολυμπιακός του Βορρά έγινε. Λέω πριν 4 χρόνια πέσε τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Ο Σουηδός θέλει 250 ακατέβατα. Δεν τα έχουμε. Φτωχοί είμαστε. Ο Ολυμπιακός του Βορρά. Έγινες. Να μείνουμε χωρίς δεξιμπάκι, με πρόεδρο Γαύρο, με πρόεδρο, ναι, Γαύρο, δηλωμένο Γαύρο πρόεδρο, και παίκτες που πάνε και έρχονται. Πάλι τα ίδια. Ναι, λες και είναι κρεβάτο καμαρά του. Πάλι τα ίδια. Ο Γαύρος του Βορρά. Πάλι τα ίδια. Ο Γαύρος του Βορρά. Πάλι τα ίδια. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρεγιασιάτροπουλος, Ζάχος Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδης. Και ο φίλος μας ο Στράτος, ο διαιτητής, όπως τον ξέρετε ραδιοφωνικά εδώ και τόσο καιρό. Βασίλης Καβαδίας στη ρύψη του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η τροφιά παρέτησα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως τις 12. Φάγαμε και σήμερα, να είναι καλά. Ήπιαμε και όλα. Τα και φάγαμε μέρη, και ήπιαμε, έτσι, βέβαια. Special τα πάντα. Όλος. Να πούμε ότι παραλείψαμε λίγο, να πες λίγο το τηλέφωνο. Ναι. Γιατί το... Να πούμε και το τηλέφωνο που όποιος θέλει να παραγγείλει, δηλαδή όχι όμως μακριά, δηλαδή είναι περιορισμένο το κέντρο, όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε πιάσει, στο 2311-828-002, αυτό το τηλέφωνο που μπορείς να παραγγείλεις, ή μπαίνει στο eFood και παραγγείλεις από το eFood. Συνήθως
Το eFood ανοίγει γύρω στις 9 η ώρα, mm-hmm. 8 με 9 η ώρα, μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Μια χαρά είναι. 2-3-11-8-28-002. Για τις παραγγελίες σας, για το special καφέ και όχι μόνο, πάμπολα ήδη από το Coffee Berry. Λοιπόν, πες μας λίγο για το Φιτβατζίδη, τι έγινε. Φιτβατζίδης τίποτα, παρουσιάστηκε, ναι, παρουσιάστηκε ναι. Σήμερα. Ναι, 2 μήνες θα παίξει, 3. Μέχρι τέλος χρονιάς και θα δούνε μετά. Πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη λύση για την ομάδα. Δανεικός αυτή. Δανεικός είναι ή αγορά. Όχι, έχει τον άφησε ελεύθερο Ολυμπιακός. Ο Άρης δεν μπορούσε να πληρώσει φυσικά το συμβόλαιό του γιατί είχε μεγάλο συμβόλαιο. Ναι. Τον πήρε μέχρι τέλος χρονιάς. Νομίζω είναι και η σωστή, ακόμη και τα χρήματα να είχε, είναι η σωστή για μένα αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περίπτωσης. Διότι ο Φετφατζής μπορεί να είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι παρότι είναι 28 χρονών, είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Δείχνει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι η προτεραιότητά του, τουλάχιστον αυτό δείχνει. Έτσι. Και φάνηκε αυτό και από τις επιλογές που έκανε στην καριέρα του, προτίμησε τα περισσότερα λεφτά από το να παίξει στην Ευρώπη και προτίμησε κάποιες ομάδες οι οποίες θα του έδωσαν 10 φράγκα περισσότερο, αλλά φυσικά έμεινα έξω από όλο αυτό. Πόσα που λέγεται. Πόσα θα πάρει, ξέρεις. Μέχρι τέλος χρονιάς δεν ξέρω, νομίζω κάνα 150-200, κάπου εκεί. Μάλιστα. Πολλά λεφτά για τον Άρη είναι αυτά, δηλαδή για μισή χρονιά, αν το διπλασιάσει σημαίνει ότι είναι... Κάνα 400. Φράγκο δεν θα δώσετε, δώρο έρχεται. Φράγκο δεν θα δώσουμε. Αφού τα ξέρεις εσύ καλύτερα το ρεπορτάζ του Άρη. Από το Θείο Βαγγέλη. Εντάξει. Από το δώρο μόνο έρχεται. Που ξέρει άνθρωπο δικό του ωραία. Που έχει εδώ πέρα Ολυμπιακός τον Άρη, φτάνει. Δωράκι. Όπως δωράκι. Πες μου τα προηγούμενα χρόνια ελεύθερο παίκτη του Ολυμπιακού που έρχονταν στον Άρη. Λοιπόν λέω εγώ ότι εκεί πέρα δημιουργήθηκε ανάγκη αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός του. Πορτογάλου παίκτη, δεν υπήρχε περίπτωση ο Άρης να διαφερθεί για κανένα Φετφατζίδη, έτσι. Θα μείνει 6 μήνες έξω ο Μπρουνογκάμα. Καλά, πριν τον Μπρουνογκάμα δεν ενδιαφερόσασταν. Όχι, βέβαια. Όχι, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε. Πού το είδες. Όχι, μετά. Α, πλάκα μας κάνεις, εσύ. Άλλο δικηγόρο βρήκαμε. Άντε πάλι. Πες τον ναι, μωρέ, πες τον Αδεστράτο. Εγώ ξέρω, δεν πειράζει. Λέω έτσι με το όνομά τους. Πες τον ναι, τι έγινε. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Μπρουνογκάμα. Πότε τραυματίστηκε ο Μπρουνογκάμα. Ο Μπρουνογκάμα πότε τραυματίστηκε. Πότε τραυματίστηκε ο Μπρουνογκάμα. Έχει, ξέρω εγώ, λιγότερο από 2-3 εβδομάδες. Δηλαδή πριν 2 εβδομάδες το όνομα Φετφατζίδης δεν ακούστηκε στον Άρη. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ωραία, πάρε τις. Τις εκπομπές από τις Αργιανίδικες εδώ πέρα που γινότανε ναι. Και μπες στα Σάρια τα Κίτρινα να δεις. Ναι. Και μετά έλατε να μην πείτε και οι δυο σας όχι. Ωραία. Ωραία. Δηλαδή είχε τον Μπρούνο Γκάμα και ήθελε και τον Φετφατζίδη. Να παίξει πού ο Φετφατζίδη. Εσύ τώρα πού θα παίξει ο Φετφατζίδη. Στη θέση του Μπρούνο Γκάμα. Δεν ξέρω, πού να παίξει. Ναι, μάλιστα. Δεν έχουμε ρε φίλε εκεί πέρα. Εντάξει. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τραυματίστηκε 6 μήνες θα μείνει. Ο άλλος θα έρθει στην προετοιμασία όταν τελειώσει η προετοιμασία κιόλας. Ήταν μεγάλη τέτοια. Μεγάλη βέβαια ήταν μεγάλη. Και δεν έχει ο Άρης ούτε το χρήμα το πολύ. Να σου πω, Ζάχο, επειδή παρακολουθώ τα πάντα από ελληνικό ποδόσφαιρο, από ξένο ποδόσφαιρο, για εμάς τους εραστές του ποδοσφαίρου ήταν μεγάλο λάθος. Για τον Ερέρα θα μου πεις. Με τον Ερέρα. Ναι, ωραία. Εμένα που το ποδόσφαιρο μου αρέσει, ωραία. Ο Ερέρα ήταν. Να βάλω ένα παραπάνω γκολ να κερδίσω. Ναι. Συνέχεια σε επειδή. Ωραίο ποδόσφαιρο. Παράλληλο ποδόσφαιρο. Λατίνη στην ομάδα η οποία ακούγανε. Ο Παντελίδης είναι ο κοινικός ελληνικός Έλληνας προπονητής. Δεν διαφωνώ. Ο οποίος θα πάρει το μάτς με 1-0. Ωραία. Αυτό δείχνει. Αυτό είναι για τους Αριανούς, αλλά για τους ποδοσφαιρόφιλους. Ο Πάκο Ερέρα ήταν ότι το καλύτερο. Άκου. Δεν διαφωνώ και επαναλαμβάνω ότι. Ο Παντελίδης δεν έχει προσδώσει αυτά που περιμέναμε. Αυτό είναι δεδομένο. Και τα εμφανίσεις ομάδος και τα αποτελέσματα και το λένε. Αν το πάμε έτσι, καθαρά σε αποτελέσματα, έτσι. Δηλαδή, γιατί αν βγάλουμε τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ο Άρης πήρε λιγότερους πόντους από ό,τι υπολόγιζε με τον Παντελίδη. Εγώ τους είδα από την εδώ... άλλη, ναι. Ωραία, εγώ όταν έβλεπα τον Άρη στις πρώτες αγωνιστικές που μπορούσα να δω. Ναι. Όποτε μπορούσα να δω τον Άρη, έβλεπα μια ομάδα η οποία έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι η καλύτερη έκφραση. Προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Τώρα προσπαθεί να πάρει αποτελέσματα. Ωραία. Δεν διαφωνώ. Ήσουν στο γήπεδο με τον Μπαζιάννα. Με τον Μπαζιάννα δεν ήμουν. Να το είδα όμως φυσικά το γήπεδο. Έδωσε το διαρκές μου σε έναν άνεργο. Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης ήταν τριθάθλιος. Ναι, όχι τρισάθλιος, μέτριος ήταν ο Άρης. Μέτριος προς κακός. Ναι, εντάξει. Κοίτα, προσαρμόζεις ανάλογα πώς είναι και ο αντίπαλος. Έπαιζε με μια ομάδα η οποία κλείστηκε πίσω και έπαιζε με τους δύο γρήγορους μπροστά.
μια ομάδα που θέλει να σωθεί. Mm. Έτσι όπως έπαιξε στην Τούμπα, έπαιξε τουλάχιστον, και στο Γάλλο. Τουλάχιστον, ναι. Τουλάχιστον δεν έπαιξε. Στην Τούμπα μισή ώρα έφαγανε μόνο που ήταν εξαπλωμένοι κάτω 2-2 στα κοτόπουλα. Ωραία. Λέω, επαναλαμβάνω για να κάνω αυτό που είπε ο Στράτος. Δίκιο έχει. Τους έδωσε ένα πέναλτι, έτσι. Ποιους? Τα Γιάννενα, τους έδωσε ένα πέναλτι. Αυτό ήθελα από τώρα. Μιλάω με φίλου του Αριανού. Φέτος η διαιτησία μας πάει, λέει, πάρα ωραία. Πολύ καλά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν μας αδικιώσει σε άλλες χρονιές. Δεν είναι έτσι. Αλλά σας πάει πολύ καλά. Το λέει. Μα και εγώ του είπα ότι. Καλά, ρε, χθες δεν με ακούει άλλο σου διαιτητή. Δεν είπα ότι είναι πέναλτι. Θα ακούσει λίγο κόσμο, μια και βρήκαμε την ευκαιρία. Ωραία, να μα πει ότι. Την άποψη του διαιτητή. Ωραία, μα και εγώ του είπα. Είναι στράτο. Ρε, φίλε, λέω. Κάτσε τον ακούσουμε. Φίλε, το είπε. Όχι, να ακούσουμε τον άλλο. Δεν είναι κάθε μέρα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εγώ όπως να πω τι είπα σα, εγώ. Χόφι ήταν πέναλτι. Εσύ να τι πω... είπες, εσύ το άκουσε ο κόσμος εχθές. Όχι. Πήγε, ξεκίνησε να πει κάτι ο άνθρωπος και τον έκοψε. Δεν μα είναι, καταρχήν σας πάει, μίλησε με Αριανούς που ωραία. Ξέρουν, η διαιτησία σας πάει μια χαρά. Ωραία. Εγώ είδα ένα μάτς, ένα πρώτο ημίχρονο, ο Άρης δεν μπορούσε. Ωραία. Ο Κλάους, μόνο που αγριοκοίταζε τον αντίπαλο, δεν είναι φάουλ. Ωραία. Θα μας πεις την άποψή σου για το πέναλτι. Ήταν πέναλτι. Και του δεν προηγείται το φάουλο. Εντάξει, και εγώ το είπα. Και του Σαχόφ ήταν πέναλτι. Α, ωραία. Γιατί αυτό ήθελα. Η επόμενη ερώτηση μου ήταν. Ωραία. Ωραία. Γιατί δεν μπορεί να είναι το ένα πέναλτι, είναι η ίδια φάση. Όταν πηδάς να πάρεις κεφαλιά, δεν σηκώνεις το χέρι. Ωραία. Σωστός. Πάρα πάρα πολύ το κεφάλι. Όταν σηκώνεις το χέρι, είναι πέναλτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άσχετα αν έχεις πρόθεση ή όχι. Καθόλου. Το ακούσιο ποιο είναι τότε. Το ακούσιο είναι όταν. Πάνω στην προσπάθεια να αμυνθείς. Δεν μπορείς να. Το ακούσιο είναι όταν εσύ. Είναι το χέρι. Τώρα το Σαχόφ το χέρι ήταν σε αφύσικη θέση. Έτσι λέει ο κανονισμός. Σωστά. Είναι σε αφύσικη θέση. Είναι σε αφύσικη. Η φυσική θέση, αν χτυπήσει το χέρι, η μπάλα, και είναι σε φυσική και θέση, δεν είναι πέναλτι. Αν είναι σε αφύσικη, είναι πέναλτι. Όταν πηδάς, δεν σηκώνεις το χέρι. Τέλος. Δηλαδή, θυμάσαι τον πέναλτι που έχω δώσει στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης με διαιτητή του Γκαλόπουλο, του Νέτο, που σήκωσε το χέρι. Ήταν αφύσικη θέση. Είναι πέναλτι. Τέλος. Ωραία. Εκείνο ήταν καθαρό. Ναι, αφύσικη θέση. Ναι, ναι. Καθαρό θέση. Ήταν. Όταν είναι. Μα ανακόπτει την πορεία τη μπάλα προ την εστία. Ναι. Δηλαδή, αν ένα παίχτη πέφτει. Μη σπρώχνετε, θα σα κουπανίσω και του δύο. Μην σπάσετε τα ρέτ. Σπρώχνει ο ένα πέφτει το Red Sunset. Ναι, καλά το είπα. Red Sunset. Σπρώχνει ο άλλο. Πέφτει το αζιμούθιο, πώ το είπε αυτό το fitness meeting. Πώ το είπε. Αυτό που είπε εδώ. Α, το smoothies. Σαν περίοδο ήταν. Το smoothies. Κρασιμούθιο. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, βλάκε, κρασιμούθιο. Τι ακούω, ρε παιδιά, σήμερα. Το ασημούθιο, λέει. Σιγά μία και ένα ραδιενεργό απόβλητο. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, Τάσο, τώρα, μια που λες εσύ. Έτσι, ένας ποδοσφαιριστής πέφτει. Και πέφτοντας, βάζει το χέρι να στηριχθεί. Και βρίσκει την μπάλα, είναι πέναλτι. Όχι. Πάρα να στηριχθεί ο άνθρωπος. Ωραία. Τώρα για να το κάνουμε εδώ πέρα. Στην κρίση είναι πολύ. Διαιτητής, μαθαίνουμε και κάτι περισσότερο. Γιατί αν μας το δώσει, δεν πεις όχι. Ωραία. Και είναι πολύ σωστό γιατί το ξέραμε και εμείς, δεν ξέρουμε όλους τους κανόνες τους διαιτητικούς. Ή πολύ σωστά που λέει όταν είναι προέκταση, και εγώ το είπα, προέκταση του σώματος, φυσικά είναι μια θέση προέκταση του σώματος που δεν πρέπει να είναι το χέρι. Όταν είναι όμως έστω και λίγο από το σώμα, αλλά είναι κάθετα το χέρι, έτσι δηλαδή. Είναι πέναλτι, όχι. Όχι. Ναι, αλλά το έδωσε στο Χαριλάου αυτό το πέναλτι. Στο Άρης ΠΑΟΚ, το έδωσε στο Χαριλάου αυτό το πέναλτι. Όχι, είπε. Αυτό ήταν. Κοίτα να δει. Γιατί για μένα δεν είναι πέναλτι. Το χέρι έτσι και δεν κάθετο, είναι έτσι. Κάθετο ήταν. Κάθετο δεν ήταν κολλημένο. Δεν τα κάθετο. Συγγνώμη, ρε, περπατάει και να είναι κολλημένο το χέρι στο σώμα. Σε πήρε διαιτητής τώρα. Ο κανονισμός λέει σε αφύσικη θέση. Άμα κρίνει ο διαιτητής ότι ήταν σε αφύσικη θέση και δεν ήταν έτσι. Ωραία. Φυσικά ό,τι κρίνει ο διαιτητής. Το βλέπουμε εμείς σε replay και δεν είναι σε αφύσικη θέση. Είναι παράλληλα με το πόδι, δεν ήταν έτσι. Ήταν ξένος διαιτητής ή Έλληνες. Ο Ιταλός ήταν. Το φέρνει το μάτς, λέω. Α, μπράβο. Αυτοί ακολουθούν τους κανονισμούς της Ιταλικής Λίγκας. Εντάξει. Σωστά, σωστά. Το είδε τέτοιο. Μα δεν λέω ο κανονισμός που κάνει ο Σιώπης. Στον Παναθηναϊκό. Παραδέχτηκε ο Σιώπης ότι είναι και ο κύριος Καρπίδης παραδείγματος. Στο τελείωμα στο ορκίζομαι είναι τα κάτι. Εκείνο δεν το έκανε ο Σιώπης, το πήρε ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Μπράβο ρε. Είναι αντικειμενικός άνθρωπος. Είναι αντικειμενικός άνθρωπος. Μπράβο ρε Στράτο. Το δέχομαι. Έκανε αλλά τη χαζομάρα ο Σιώπης και ο άλλος λέει κάνει χαζομάρα. Βούτυρο στο ψωμί του. Κάνει χαζομάρα. Μα εγώ δεν λέω. Το δέχομαι. Φυσικά κάνει χαζομάρα. Αλλά respect και στον Σιώπη και στον κύριο Καρυπίδη, προ τιμή του που παραδέχτηκαν τα πέναλτι. Σου δίνει το μπράβο σου και εσένα, γιατί σου δίνουν οι δύο και ο ένα που το επικοινωνιακό το λέω για 15η φορά. Δεν το κατέχει ο άνθρωπο για τον πρόεδρο, λέω. Και ο άλλο που πιστεύω ότι έκανε σαρδάμ λεκτικό, σου δίνουν το δικαίωμα να το λε. Και καλά κάνει και το λε. Έτσι λέω εγώ. Το πέναλτι που πήρε εσύ. Με ποιον? Ο Άρντα. Στο ίδιο μάτσο που λε εσύ. Αυστηρό δεν υπάρχει. Ήταν όμω.
Ήταν πολύ αυστηρό πέναλτι. Αλλά περισσότερο και είναι φάση, η ίδια φάση με του Σιώπη. Το πήρε περισσότερο Μπρούνο Γκάμα παρά το κανονικό. Δεν σε ξαναβλέπω να έχει την εντύπωση. Φέρτε ένα ζυμούδιο να βγει. Άκου. Τάσο. Το ζυμούδιο. Ήταν φοβερό αυτό. Θα πέσω κάτω. Τάσο, έμαθα μια ζωή να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Δεν ήταν αυτό, ήταν ατάκα. Ναι, αλλά εδώ αυτή η εκπομπή. Δεν θέλουμε τέτοια. Δεν θέλουμε τέτοια. Σε παρακαλώ, πες λίγο στο κλίμα σε εγώ. Πες λίγο στο κλίμα σε εγώ. Δεν συγκίνεται τώρα. Εγώ βρίσκω, που φαίνει τους παοξίδες, τους πιο καλούς και αυτός βρίσκει τους Αριανούς. Όσους ο Ιεσίας, το θυμάστε τον Ιεσίας. Ο καλύτερος Αριανός, δεν υπάρχει. Πιο αντικειμενικός, πιο αληθινός. Ο Μπιμπισίδης. Καλός άνθρωπος. Καλός. Εξαιρετικός. Και ο Χρήστος ο Κότσης. Και ο Χρήστος ο Κότσης. Ο Χρήστος, φίλε, ακούγοντας σε ράδιο Μαρμίτα, έμαθε. Έμαθε. Ναι, βέβαια, προσαρμόστηκε και πραγματικά του άρεσε η αλήθεια και ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Μπράβο, Χρήστο. Δηλαδή, έχουμε φέρει στον δρόμο της αλήθειας και της αντικειμενικότητας, της μη προπαγάνδας, πολλούς φίλους του Άρη. Ό,τι είπα, συμφώνησε. Είμαστε περήφανοι για αυτήν την εκπομπή. Τάσο. Δεν θέλω να χαϊδεύω ποτέ, δεν χαϊδεύω αυτιά. Το ξέρει ότι άμα ήθελα, εγώ έπαιζα αλφαεθνική. Δεν ήθελα. Ήθελα να περπατάω και να μην έχω πρόβλημα. Ό,τι βλέπω, το λέω. Μπορεί να έχω λάθος. Έτσι. Αλλά αυτό που βλέπω, αυτό, μια ζωή αυτό έκανα. Μάλιστα. Ποτέ δεν ακολούθησα τα λόγια αλλωνών. Έτσι ήταν, φίλε. Γι' αυτό έπαιξε ντέρμπι με τη Δόξα Κανανούλα και τον Καραϊσκάκη. Παραπάνω δεν έπαιξε. Αλλιώ άπεζε και σε κανένα. Ακριβώς. Καλά το λες. Και καλά σε, σε κανένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και είναι προ τιμή σου αυτό, πέρα από την πλάκα. Εντάξει, εγώ τέτοιου ανθρώπου του εκτιμώ, του αγαπάω και του σέβομαι. Μπράβο σου, χίλια μπράβο σου. Αν και διαιτητή που δεν γουστάρω αυτή τη φάρα καθόλου. Είσαι από τι εξαιρέσει λίγε. Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Να μου πεις και να πάρουμε τη γραμμή. Να πάρουμε τη γραμμή. Ναι. Οι Έλληνες διαιτητές, οι Θεσσαλονικοί διαιτητές, είναι οι καλύτεροι διαιτητές όταν έπαιζα εγώ. Ναι. Όταν πριν πόσα χρόνια μιλάμε. Άρχισα το 89. Δεν είσαι και μεγάλος, νεότατος είσαι. Πόσο είσαι τώρα, 50, 40, 54 στα 55. Και εδώ αλήθεια λες. Λοιπόν, μπράβο. Όταν έπαιζα διαιτητής, οι Θεσσαλονικοί διαιτητές θεωρούνται οι καλύτεροι. Μάλιστα. Όταν υπήρχε πρόβλημα σε ένα σύνδεσμο, θυμάμαι κάποτε κάναν απεργία οι διαιτητές από το Σύνδεσμο Μαγνησίας στο Βόλο και παίρναν διαιτητές από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Όπου και να πηγαίναμε, η φήμη μας προηγούτανε. Λέγανε ότι η Θεσσαλονίκη έχει τους καλύτερους διαιτητές. Να σου πω ιστορίες από άλλους συνδέσμους. Τους καλύτερους, οι πιο υπάκουοι ποιοι ήταν, όχι οι καλύτεροι, οι πιο υπάκουοι. Υπήρχαν άλλοι σύνδεσμοι, αν άκουγες ιστορίες που μας λέγαν οι ίδιοι οι παράγοντες, θα σου πέφτουν τα μαλλιά. Μάλιστα. Να ξέρεις πάντα, οι Θεσσαλονικοί διαιτητές ήταν οι πιο καλοί διαιτητές και οι πιο τίμοι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Και θα σε κάνω και κάποιες ερωτήσεις μετά. 23-10-287 και 3 οχτάρια. 60, εδώ θα είμαστε. 69-45-287 και 3 οχτάρια. Και οι ντροπαλούλιδες και όσοι μας κρυφακούτε, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-526. Πρόντο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ζάχο, γεια σου Στράτο. Ο Τάσος είναι από το Ρέθινο. Γεια σου Τάσο, γεια σου Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Λοιπόν, τρία θέματα, δηλαδή στον χρόνο που έχω θέλω να πω τρία πράγματα, ναι. Θα έχω 2-3 λεπτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ένα από Μάστο Πάοκ. Καλά κάναν τα παιδιά και αποσύραν το συλλαλητήριο. Δεν πρέπει να γίνει τώρα. Αυτά δεν με ενδιαφέρει πολιτικά, μπορεί να μας αντίθεται, ο καθένας όμως μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά όχι όταν παίζει ο Πάοκ και όταν παίζει ένα τέτοιο ματς, να γίνει οποιαδήποτε άλλη μέρα θέλει. Εντάξει, μπράβο ρε φίλε, υπήρχαν ημερομηνίες, εντάξει, οκ. Okay. Μακριά από παιχνίδι, δηλαδή μόνο που το σκεφτήκανε να το κάνουν εκείνη τη μέρα είναι γιούχο. Εντάξει, άστο, πάμε παρακάτω. Τέλειωσε, έληξε, πάμε παρακάτω. Ευτυχώς τελείωσε έτσι και ανέμακτα. Ποιο συλλαλητήριο, δεν κατάλαβα. Τελείωσε, ο Τάσος κατάλαβε, τελείωσε. Δεν θα πω παρακάτω. Την Κυριακή ήταν να γίνει ένα συλλαλητήριο 12 ώρα για τη Μακεδονία από τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Από πολλούς συνδέσμους. Φυσικά μπορεί να είναι αλλού, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ενός με τον άλλο. Μετά θα σου πω εγώ τη γνώμη μου για αυτό εδώ πέρα, για το Μακεδονικό. Λοιπόν, δεν θέλω να συζητήσω πολιτικά. Δεν θέλω να συζητήσω για το Μακεδονικό σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον. Πολιτικά εγώ δεν θέλω σε αυτή την εκπομπή να μιλήσω ποτέ. Ποδοσφαιρικά μιλάμε όσο θέλετε. Ένα αυτό. Δεύτερο. Το πρέπει να πάρουμε το μάτι την Κυριακή οπωσδήποτε. Ήταν για μένα το χ, ήταν σαν νίκη μετά από αυτό που έγινε χθες. Δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή να μιλήσω. Απλά το κεφάλι μου και το κάθε μέρα που ξυπνάω και χθες και σήμερα, κάθε μέρα έχω αγωνία πότε θα έρθει η Κυριακή. Και γενικότερα πότε θα έρθει και το αύριο για να δω την ομάδα στο κύπελλο, να δω τους καινούργιους παίκτες που θα παίξουν μάλλον. Θέλω να καθαρίσουμε το παιχνίδι μέσα στην Τούμπα. Πάλι πιστεύω ότι με το παραμικρό θα την κάνει ο Ολυμπιακός. Ήδη διάβαζα και αυτά που λέει ο Θοδωρίδης, ο Γέρος κτλ. Τον κάλεσε ο εισαγγελέας, έτσι.
Ναι, και θέλω να πάω στο θέμα ότι δεν έχω ακούσει και από κανάλι ακόμα και από το Open, από κάπου διαβάζω, προσπαθώ να διαβάζω λίγο πενταχτά, λίγο στο ίντερνετ, στο Facebook μόνο. Ο τύπος την κοπάνησε, ο Δέλτα Μη. Το έχω, το έχω εδώ για θέμα. Αυτό είναι πάρα το πολύ έχω έτοιμο για θέμα, σου λέω εδώ πέρα, πριν από λίγο σηκώθηκε. Ήμουνα σίγουρο, Στάσο, ότι θα το είχε. Να το. Άμα λέω ψέμα, εδώ είναι και ο Ζάκος. Ναι. Διέφυγε στο εξωτερικό ο κατηγορούμενος. Αυτός που. Για τον Τζίλο. Έδωσα την πάσα, δεν θα πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν χρειάζεται να πω. Θα ακούσω όλη την εκπομπή, άλλη μία ώρα έτσι, θα την ακούσω. Εγώ την ακούω από την ώρα που ξεκίνησα. Ναι, Τάσαρε, ναι, αγόρι μου. Λοιπόν, για χθες ήθελα να σου πω, είπες καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Θα λες, εγώ σε ακούω από το Ρέθινο, ρε φίλε. Δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε ακούω. Δηλαδή, εγώ την καλησπέρα δεν την αξίζω εδώ πέρα. Καλησπέρα, είπα σε όλο τον κόσμο από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Θυμάμαι τι είπες ακριβώς. Λοιπόν, θα λες καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, έχουμε συνδέσμους με Ελβετία. Εντάξει, εγώ, όλο τον πλανήτη πες να σε μέσα. Πάντως παράπονο δεν πρέπει να έχετε, γιατί στέλνουμε πάντα χαιρετίσματα. Δεύτερο αυτό, τελείωσε και αυτό το θέμα, πήρε το παλάκι. Και το τρίτο είναι για τον Ζάχο. Εγώ θα πάρω το μέρος του Ζάχου, γιατί τον είπες ότι ο πρόεδρος του είναι Ολυμπιακός και το ξέρει. Το έχει δηλώσει ο πρόεδρος. Δηλαδή ο Ζάχος τι να κάνει επειδή είναι Ολυμπιακός. Να τον διώξει, να πάρει ένα σκεφάρι για να τον κυνηγάει. Εγώ τι να έκανα, ρε, όταν πέντε χρόνια με πρίζανε για το Ζαγοράκι και το Βρίζα. Ναι, γιατί δεν έβγαινε τότε να του πει αυτού. Τότε και που μου το παίζει τώρα εμένα ο Κούγια. Μου το παίζει εμένα ο Κούγια τώρα να πούμε του Ντρούλινγκ. Άντερε, ο Κούγια του Ντρούλινγκ μου το παίζει τώρα. Άστο να λέει, Τάσο. Άντερε, Λικουρέζη τη Κρήτη. Τάσο. Τι τώρα να με πει να πούμε για το Ντρούλινγκ. Άστο το καρτού να λέει εδώ τι θέλει. Άντε, βρε, Λικουρέζη. Άντε να τον είπαμε μία φορά, το έχει πει 30.000 φορέ. Μα έχει πει για το Ζαγοράκι. Αεξή μα έχει πει. Μπράβο, σωστό ο Τάσο. Κόψ τον. Τάσο, μπράβο, Τάσο. Κόβεσαι. Μπράβο, έβγε. Τι να το πει στο καρτούν αυτό, άστο. Όλοι εναντίον μα σήμερα. Άστο το καρτούν, Τάσο. Δικού μα ανθρώπου φέρνουμε, δικοί μα ανθρώποι παίρνουν, μα κράζουν. Δεν γίνονται αυτά. Έλα, αδερφέ, καλησπέρα. Επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σου. Το όνομά σου, αθέ, φίλε μου. Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Φίλο του ΠΑΟΚ. Από Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, Θεσσαλονίκη, φίλο του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω κάτι στον Ζάχο. Ναι, έλα. Εγώ είμαι αντικειμενικός, αλλά θέλω να μου πεις, ναι. Την προηγούμενη αγωνιστική που έπαιξε ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννενα. Ναι. Τι έλεγες για τις απουσίες? Τι έλεγα για τις απουσίες? Αυτό που έλεγε το ρεπορτάζ. Ότι ναι, παίζαν ότι χωρίς... Ο Αποστολόπουλος που πήρε οικογενειακή άδεια, δεν ναι. Έλεγες να παίζει με το ΠΑΟΚ και με μένα θα είναι? Λέω, θα δούμε, είπα θα συγκρίνουμε τις δύο εντεκάδες. Για να είμαι δίκαιος δεν το έκανα, αλλά είπα θα συγκρίνουμε. Ο Αποστολόπουλος και με τον Άρη είχε οικογενειακή ναι. άδεια. Μπράβο του, τι να κάνουμε. Όταν παίρνει κάποιος να μην έχει, άδεια, να μην έχει πρόβλημα η οικογένειά του, ευχόμαστε. Για να μην έχει, για να παίρνει κάποιος οικογενειακή άδεια, έχει κάποιο σοβαρό θέμα. Ναι. Και αλήθεια το λέω, αυτό το θέμα που έχει, ούτε κύριε τον εχθρό μου. Άκουσε με, προς Θεού, προς Θεού. Κανείς, εγώ το λέω συνέχεια, ούτε στον εχθρό μου δεν εύχομαι να έχει κάτι κακό. Πολύ περισσότερο θέμα υγείας, έτσι. Γιατί τελευταία μας έχουν ταλανίσει και άνθρωποι δίπλα μας τέτοια θέματα. Και όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι τα πρωτεύοντα πράγματα. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής, για να μην τους πω και διαφορετικά, είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτα, εντάξει. Ναι. Πάει η κόμπουλα. Τι, γιατί ψέματα λέω, αρέσει. Έλα. Αυτό που έπαθε δεν είναι πολύ. Δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί το ξέρω. Όχι, προς Θεού, εντάξει. Προς Θεού. Δεν το ξέρω. Να κάνανε καλά. Εντάξει. Να κάνανε καλά. Προφανώς είναι θέμα υγείας και περαστικά, ό,τι και ναι, αν και δεν γνωρίζουμε προσωπικά. Αυτό, άμα θέλει να το πω εκτός αέρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν πιστεύω. Όχι, εγώ. Απλά τον είχα πει τον Ζάχο εγώ τότε. Ότι οι 7 απουσίες που είχε ο Πας Γιάννενα ήταν οι 3 τιμωρημένοι. Δηλαδή, ο Ζαμπά μπορεί να παίξει με τον Πανιόνιο. Ο Ζαμπά που έχει κόκκινη μπορεί να παίξει αύριο στο κύπελο. Όχι. Θα παίξει τον Ολυμπιακό. Έτσι ήταν οι 3 τιμωρημένοι. Ναι. Άλλοι 3 ήταν τραυματίες, κουτσί και ανάπηροι. Ο Άρης είχε χτυπήσει πάρα πολύ στον αγωνοψωήτη. Ο μόνος που έλειπε ήταν το παλικάρι που λέει αυτό που είχε. Ωραίο αυτό που λέει ο Τάσος. Ναι. Δημήτρη, δώσαμε 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Οι 3 προφανώς όμως που είναι τιμωρημένοι δεν είχαν κόκκινη, έτσι. Είχαν συμπληρώσει κάρτες. Και επέλεξε η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Να τους, ναι, γιατί το θεώρησε χαμένο, ρε φίλε. Το ίδιο λέμε. Το θεώρησε χαμένο. Το ίδιο λέμε. Με τον Άρη μπορεί να μην το θεωρεί χαμένο και μπορεί να το χτυπήσει. Σωστό. Ναι. Και λέω πάλι με, το ίδιο. Μα και με τον Άρη το θεώρησε χαμένο. Όχι, όχι. Έπαιξε ακριβώς από ξεφύγει. Όχι, ο Αθανασιάδης έπαιξε, φίλε μου, με τον Άρη. Ναι, πώς αλλά δεν έπαιξε. Καλώς παίξε ο Αθανασιάδης. Ο Αθανασιάδης εκεί είχε βάλει και γκολ από 3 χρόνια. Ναι, αλλά την ευκαιρία, του,
την ευκαιρία την πρώτη ο Αθανασιάδης την έκανε. Έκανε ένα επιτόπιο, πήδηξε δύο μέτρα. Καλά, θα την κάφωνε. Και ο Καράμπελας πέναλτι βάρεσε και βρέθηκε και μπάλα στην Νέα Πόλη στην ταράτσα. Δεν πειράζει. Λέω. Άκουσε τι λέω. Εγώ δεν λέω. Δεν λέω εσένα, το Δημήτρη λέω, βρε Καρτούν. Λέω Δημήτρη, για να το ολοκληρώσω, την έχω πει πολλές φορές αυτήν την άποψη, ξαναπούμε άλλη μία. Λέω ότι φυσικά κι αν παίζανε όλοι, το πιο πιθανό ήταν να ξανά έχαναν τα Γιάννα από τον ΠΑΟΚ, αλλά λέω οι τρεις αυτοί, μα τον ΠΑΟΚ τους βάλανε να ξετιμωρθεί. Ό,τι κάνανε και οι προηγούμενες ομάδες με τον Ολυμπιακό. Τότε το κράζαμε όμως. Και εσύ και εγώ. Τώρα δεν το κράζουμε. Κατάλαβες, αυτό λέω. Μα εγώ δεν το έκραζα. Α, εσύ το έκραζες προφανώς. Δεν το έκραζα. Όταν δηλαδή ο Λεβαδιακός, ο Πανιόνιος έβαζε με τον Ολυμπιακό τους τιμωρημένους. Εμένα σαν Δημήτρη θα μιλάς, εμένα σαν Δημήτρη. Α, σαν Δημήτρη. Εντάξει, σαν Δημήτρη. Εγώ με τον Λεβαδιακό, τον έπαιχτη έβαζε και τον έβαζε. Εγώ τον Αστέρα όμως τον έκραξα. Τώρα που μου βάλει το 17χρονο επιθετικό, το 6-9. Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Μιλάω Στράτος. Να σου πω κάτι. Όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, πόσες ομάδες κατεβαίναν με εναλλακτικές εντεκάδες. Όλες. Σχεδόν όλες. Γι' αυτό μη μιλάτε. Δηλαδή, σε μένα κατέβηκαν εναλλακτικές εντεκάδες. Όχι, όχι, λέω. Ήτανε μια εποχή. Με το ΠΑΟΚ κατέβηκε καμία ομάδα με εναλλακτική εντεκάδα. Είναι μια κακιά νοοτροπία των ελληνικών ομάδων, κακός για μένα, που όταν θεωρούν ένα μάτς με μια δυνατή ομάδα χαμένο, κατεβαίνουν με εναλλακτικές εντεκάδες. Για να ξεμπτωθούν. Πού να πάω. Την άλλη εβδομάδα πρέπει να το πάρω το μάτς. Οπότε κάτσε να ξεκουράσω αυτούς, γιατί εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς χαμένο είναι. Μην κάνω και στο. Πολύ ωραία στο τέτοιο δηλαδή, να ζημιά. Δηλαδή ο προπονητής των Ιωαννίνων και όλο το επιτελείο, ποιο θεώρησε χαμένο μάτς. Με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη. Με τον ΠΑΟΚ. Γιατί φωνάζει το Τρεζάκο. Δεν φωνάζω, ρε, δεν λέω αυτό. Είπες ύποπτο και φιλικό. Δεν είπα αυτό. Μα τώρα σου λέω ότι και να παίζανε το πιο πιθανό ήταν να χάσει τα Γιάννη. Λοιπόν. Λέω ότι όταν αυτό γινόταν επί Ολυμπιακού, πολύ περισσότερες φορές βέβαια, για να είμαι δίκαιος, το κράζαμε όλοι. Το κράζαμε. Λέγαμε γιατί ρε Πανιόνιε βάζεις τους τιμωρημένους στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Η μεγαλύτερη απόδειξη. Αυτό λέω. Και από την εικόνα. Η μεγαλύτερη απόδειξη, συγγνώμη λίγο, η μεγαλύτερη απόδειξη από την εικόνα του αγώνα της Τούμπας με την ομάδα του Πας Γιάννενα, η οποία σκύλιασε στην κυριολεξία με νύχια και με δόντια να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει. Είναι ο καλύτερος μάρτυρας και η απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ εγώ μιλάω, δεν με νοιάζει για τους άλλους, ομάδες δορυφόρους αποδειγμένα δεν έχει. Γιατί και αυτούς που λέγατε ότι είναι η πιο φιλική ομάδα προς τον ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος, λόγω παιχτών κτλ. Είναι η μόνη ομάδα που έκοψε βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Και να σου πω κάτι άλλο, Τάσο. Παρακαλώ. Δεν σε εκνευρίζει, και εσένα Δημήτρη, δεν σε εκνευρίζει όταν βλέπεις ένα Πας Γιάννενα να παίζει με τον Ολυμπιακό την προηγούμενη εβδομάδα και να βλέπεις αυτούς τους παίχτες αδιάφορους, χάλια, να μην βλέπονται. Και την επόμενη εβδομάδα που παίζουν στην Τούμπα ή στο Χαριλάου, να βλέπεις οι ίδιοι παίχτες που τους έλεγες σαν κότες να παίζουν σαν σκυλιά. Έχει μια διαφορά εδώ. Με τον Μπας Γιάννενα, όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός, είχε πάρει μέσα τη εβδομάδα δανεικό τον Μάνο. Ναι. Που σκόραρε μες στην Τούμπα. Τον Μάνο, τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ένα γκολ έβαλε με τον Απόλλων Σμύρνης, αν θυμάστε, το 90 κάτι, που κέρδισε με το ζόρι τον Ουραγό. Απόλλων Σμύρνης και ένα έβαλε τώρα με τον ΠΑΟΚ. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Εντάξει, δηλαδή γι' αυτό σας λέω, ο καθρέφτης όσα συζητάμε είναι τα μάτς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους αυτό που ψηφίστηκε στη Super League, να εφαρμοστεί ομάδες Β και να εφαρμοστεί και ο νόμος ότι πλέον καμία ελληνική ομάδα δεν θα δίνει δανεικό σε άλλη ομάδα της ίδιας κατηγορίας. Σωστό. Το τελευταίο πολύ σωστό που λες. Πολύ σωστό, βέβαια. Και το πρώτο. Έχει ψηφιστεί από τη Super League επί Βεζιρδί κιόλας διοικητικός έλεγχος του ΠΑΟΚ Βυσαβίδη, που συμφωνήσαν όλες οι ομάδες να δημιουργηθεί β' ομάδα στη δεύτερη κατηγορία, ώστε και αυτές οι ομάδες να μην έχουν δικαίωμα να ανεβαίνουν στην κατηγορία όπως είναι στην Ισπανία. Στην Ισπανία είναι αυτό. Και δεν έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα. Ωραία. Όπως βλέπεις δεν έγινε. Έγινε, Δημήτρη. Να σε καλά. Είσαι ωραίος. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Έχουμε ή θα πάμε. Όχι, θα πάμε διάλειμμα. Θα πάμε διάλειμμα γιατί βλέπω 9 και πέρασε και 9 και 5. Και βλέπεις πάμε. Ναι. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οχτάρια. Όπως και το 6945-287 και 3 οχτάρια θα είναι δικό σας. Περιμένουμε τις δικές σας απόψεις. Εδώ στο στούντιο είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10. Στράτος, Τάσος και εγώ. Βασίλη, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε με Iron Maiden, κύριε Τρέγια, και Trooper. Εννοείται.
23-10-287-38 ανοίγουμε ξανά το τηλεφωνικό κέντρο. Α, και το 69-45. Πριν να σας πω κάτι. 287-38. Μπορείτε να πω. Εγώ ξέρω ότι είμαι αιρετικός. Το λέω όπως. Ποια ομάδα μπορεί να είμαι στην Ισπανία, ποια ομάδα να υποστηρίζω. Ομάδα. Ατλέτικο Μαδρίτης. Λεγκανές. Η μοναδική ομάδα που έχει. Ατλέτικο Μπιλμπάο. Η μοναδική ομάδα που έχει. 24 επαγγελματίες γηγενείς. Όλοι μόνο, μόνο βάσκι. Μόνο μήπως βάσκι. Το άλλαξε τελευταία ή όχι. Όχι, ποτέ. Όχι, όχι. Ένας πατέρας ή πρέπει να βγουν από την Ακαδημία, όπως βγήκε ο Μαύρος που έχει, ή πρέπει να είναι ο ένας από τους δύο γονείς Ισπανός, Βάσκος. Θυμάσαστε, φιλέλληνες οι θυμόσαστε ποιος ήταν ο πρώτος Γάλλος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην Μπιλμπάο. Γάλλος. Γιατί η Βασκία, η χώρα των Βάσκων, η μισή είναι. Τα τρία τέταρτα είναι στην Ισπανία και το ένταρτο παίζει στη Γαλλία. Γαλλική αποικία ήταν. Από εκεί ήταν ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε στο Euro αντίπαλος εθνικής ομάδας, εθνική Γαλλία. Για πες όμως. Μια χρονιά. Τον είχε κάνει κουδούνια τότε στο αγορά. Ο Λιζαραζού. Είχε παίξει μια χρονιά. Θεωρείται Βάσκος γιατί είναι από την περιοχή της Βασκίας στη Γαλλία. Είσαι φοβερός. Σε είπε τέτοιο, σε έκανε. Όταν αυτές οι ομάδες. Το Sunset. Το έκανε. Ναι, Red Sunset. Όταν εγώ θα παραδεχτώ μια ομάδα να πάρει. Ακούστασο. Το πρωτάθλημα Ισπανίας. Η Μπαρσελόνα. Με 24 ποδοσφαιριστές Καταλανούς. Έγινε αυτό. Η Ρεάλ με 24 ποδοσφαιριστές Μαδριλένους. Τότε θα τους παραδεχτώ. Όπως κάνει η Μπιλμπάο. Άλλα τα οικονομικά δεδομένα τώρα. Ναι, η Μπόσμαν υπόθεση κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Γίνανε οι πλούσιες ομάδες που έχει γίνει ένα κλειστό κλαμπ. Θυμάσαι παλιά τελικό κυπέλου Νότιχαμ Μάλμε. Νότιχαμ Μάλμε. Τότε πάμε λίγο στις γραμμές. Ναι, ναι, ναι. Τι περιμένουν οι φίλοι. Γιατί αν αρχίσουμε ενημερώσουμε, στράτο, ούτε αν ενημερώσουμε όλους τους φίλους μας ότι τα κατάφερε τελικά. Διέφυγε στο εξωτερικό ο βασικός κατηγορούμενος για την υπόθεση Τζίλου, ο Δέλτα Μη, όπως λεγόταν. Έχει φύγει πλέον στο εξωτερικό. Και επειδή έφυγε στο εξωτερικό, δεν μπορεί να τον συλλάβουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, θα τον χάσουν εδώ, τώρα. Όπως λέει το ρεπορτάζ, γίνεται γνωστό η μεγάλη καθυστέρηση στο να βγουν τα εντάλματα σύλληψης, αλλά και οι διαρροές βοήθησαν τον ένα από τους κατηγορούμενους στη διαφυγή. Όλα όσα έγιναν ήταν, σου λένε, φύγε μακριά. Για τον έναν τα κατάφεραν. Τάσο, έπεσε από τα σύννεφα, έτσι. Ναι. Όχι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει κολλήσει η υπόθεση. Ανοίξαν τα τηλέφωνα. Τους ταυτοποίησαν. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν να ξεκινήσει το. Καταρχήν, τρεις δεν ήταν ή δύο. Τρεις. Οι δύο είπαν ότι είναι και αστυνομικοί. Είναι ενεργεία αστυνομική. Γιατί δεν τους συνέλαβαν τους άλλους. Ναι, το ένας έφυγε, ήταν πιο έξυπνος, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι, ρε παιδί μου. Οι άλλοι δύο γιατί. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Τέλος πάντων. Αν ήταν κατά κάποια άλλη ομάδα. Έτσι. Θα είχε γίνει τον μπάγαλο του αιώνα. Τραγούδι λίγο, άνοιξε το λίγο. Ποιο είναι. Αυτό όταν μπαίνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Στα ευρωπαϊκά. Σε όλα. Στα ευρωπαϊκά. Σε όλα. Παλιά όταν έπαιρνε στα ευρωπαϊκά. Λοιπόν. Καλησπέρα στο φίλο. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Γιατί η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Έλα φίλε. Καλησπέρα κύριε Τρέγια και κύριε Ζάγο στην πιο ερωτική πόλη. Στη συμπρωτεύουσα, μάλλον στην πρωτεύουσα της Νότιας Μακεδονίας. Νότιας Μακεδονίας. Τι Νότιας. Πρόσεχε τι λες, θα σε κόψω. Πρόσεξε, γιατί ο άλλος είναι στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία, φίλε. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, εδώ θα είμαι κάθετος. Όχι, δεν σηκώνω καλαμπούρι γι' αυτό καθόλου, αδερφέ. Δεν σηκώνω. Στη δική μας εκπομπή εδώ δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία. Υπάρχει η Μακεδονία και τα Σκόπια. Τι είναι? Υπάρχει η Μακεδονία και τα Σκόπια. Εντάξει. Αυτό το λέτε εσείς, κύριε. Ωραία. Ωραία. Άμα δεν το δέχεσαι, πάμε στον επόμενο. Άμα θες, μη συζητάς. Εντάξει. Λέγε, τι θες. Πάμε στον επόμενο. Στον επόμενο. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε. Για να ξεκαθαρίσουμε. Η Μακεδονία είναι μία. Και η πρωτεύουσα της Μακεδονίας είναι η Θεσσαλονίκη. Αυτοί που κάποιοι θέλουν να κάνουν Βόρεια Μακεδονία, εμείς τους λέμε Σκοπιανούς. Έτσι τους μάθαμε στο δημοτικό. Έτσι τους λέγαμε στο γυμνάσιο, έτσι στο λύκειο, έτσι το βρήκαμε τους παππούδες μας, από τους γονείς μας, έτσι θα τους λέμε. Αυτό λέει η ιστορία και αυτό επιτάσσει. Και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, μπορεί να λέει Βόρειο Μακεδονία. Τέλος. Λοιπόν, τουλάχιστον εδώ, εγώ
Η δική μου αυτή είναι, έτσι. Το δικό μου όχι, πιστεύω. Εντάξω, μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν άλλο πιστεύω. Άκουσε με λίγο, για να το συμπληρώσω και εγώ, επειδή και εγώ συμφωνώ κατά 99% σε αυτά που λέει ο Τάσος και να το ελαφρύνω λίγο γιατί έτσι έκανε, θα πω το εξής ωραίο. Εγώ δεν συμφωνώ όμως. Ωραία, δεν πειράζει, συμφωνήσω. Δεν πειράζει. Φυσικά, για δημοκρατία. Δεν πειράζει. Λέω. Για να μας πεις όμως και λίγο γιατί. Θα το πω, βέβαια. Έκλεισε και τον ακροατή που είναι. Δεν τον έκλεισα. Το λέω, τι θες να κάνουμε. Δεν απάντησε, δεν ξέρω. Δεν απάντησε, έφυγε. Ωραία. Λέω για να το ελαφρύνω λίγο έτσι, επειδή συμφωνώ στα περισσότερα εγώ από αυτά που λέω, τα σχεδόν όλα, θα πω το μην παραχαράσετε την ιστορία. Λοιπόν, μπορώ να τεκμηριώσω αυτό που θέλω να πω. Έχει γραμμή. Θα πάρω τη γραμμή και μετά. Ωραία, όπως θέλω. Τι περιμένω, φίλο. Καλησπέρα, έλα φίλε. Ο Θόδωρος είναι. Ο Θόδωρος είναι. Χαλάλης, Τάσο, με αυτά που είπες με σε γούσταρα, τι να σου πω. Μπράβο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Μπράβο, γιατί έτσι πρέπει να είναι από εδώ και πέρα. Άντε να το δεχτούμε από όλους τους ταραμάδες και από τον οποιοδήποτε με την αήθηλα σπολογία που βγαίνει και προσπαθεί να καλύψει τα ακάλυπτα και να μας παραχαράσει την ιστορία, να μας πει αυτά που μάθαμε. Εντάξει, και αυτά που βλέπω τώρα, Τάσο, είναι μαύρο. Μην τρελαθούμε. Συγγνώμη, δηλαδή δεν πρέπει να το δεχόμαστε. Άντε, το δεχόμαστε το ακόμα από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή το λέει ο Σκοπιανός. Ο Σκοπιανός δεν λέει Βόρειο Μακεδονία, αφού το λέτε έτσι, εσείς όπως θέλετε. Λέει Μακεδονία. Ακριβώς. Αυτό δεν σας πειράζει, ρε. Δεν σας πειράζει κανέναν. Εμένα με πειράζει προσωπικά. Και δεν πρόκειται ποτέ να το δεχτώ. Και μπράβο σου, γιατί όποιος στη δικιά σου εκπομπή τουλάχιστον δεν πρέπει να ακούγεται. Οπουδήποτε αλλού, ας πάει να ακούγεται. Πιστεύω ότι λίγο χαριτολογώντας το είπε και ο φίλος. Δεν ξέρω τώρα αν απάντησε, αν ακούσει και πραγματικά δεν άκουσα. Αν το είπε χαριτολογώντας, μπορεί να πει Τάσο, οκ, μαζί σου είμαι. Ναι. Και προχωράμε. Ναι, επειδή δεν άκουσα πραγματικά την απάντηση που εντάξει, έδωσε. Εντάξει, εγώ δεν έχω κάτι με το φίλο. Βγαίνει σε εκπομπές όμορφα, ωραία και λέει. Ωραία. Εντάξει, αλλά δεν δέχομαι αυτό το πράγμα. Να, τέλος, να ακούσουμε το Θόδωρο και κάθετος. Το Στράτο αυτό που λέει. Ναι, και το Στράτο να ακούω, φυσικά. Ναι. Κάποια πράγματα είναι καλό ούτε μεταξύ σοβαρού αστείου να λέγονται, ούτε και γίνεται να λέγονται έτσι. Είναι κάποια πράγματα που δεν αγγίζονται, ρε παιδιά. Φτάνει, που χτίσαμε. Ωραία. Και άμα κρατεί ο Δήμος και υπάρχει πραγματική δημοκρατία, μπορούμε να δούμε στο συλλαλητήριο τι έχει γίνει και τι ήθελε πραγματικά ο λαός. 70.000 λέει είχε. Πήγε στους ξένους στο Γάλλο Πρωθυπουργό. Και άκου τι έλεγε, 70.000 λέει, δηλαδή όλοι αυτοί ήταν ακροδεξιοί και λαϊκιστές. Ακριβώς. Δεν ήταν πατριώτες που αγαπάνε τον τόπο τους και την πατρίδα που γεννήθηκαν. Δεν τρεπόμαστε λίγο, τα ξεπουλήσαμε όλα. Αν ήταν μόνο 70.000 μπορούσε να κάνει ένα δημοψήφισμα. Έλα ρε εσύ τώρα. Πόσοι ήταν, αν ήταν 70. Έλα ρε εσύ τώρα, δηλαδή ό,τι θέλουν βγάζουν προς τα έξω. Σε παρακαλώ. Ακριβώς. Σε παρακαλώ. Άσο τώρα, μην το γυρίζουμε στο πολιτικό, πάμε. Έλα εδώ τώρα. Θα πει πάμε και ο Στράτος. Πάμε τώρα στην Μπαοκάρα. Ποιος? Στην Μπαοκάρα, να πάμε στην Μπαοκάρα. Ναι, έκανε δύο νίκες. Το πήκρανε, είπε. Σαγκώθηκε ο Σάγκος. Έκανε δύο νίκες και πάλι άρχισε να λέει για πρώτη φορά. Κάτι σε κάρα άκουσα, ρε παιδιά. Κάρα άκουσα. Και λέω τι άλογα, κάρα. Τι λέει. Αεκάρα, ο μυαλό σου στην Αεκάρα. Κάρα άκουσα. Έλα, ρε Θόδωρο. Κοίταξε, ο Πάοκ μπήκε μέσα, νίκησε και το διαιτητή. Τώρα από εκεί και πέρα το είδαν διαιτητή, το είδαν και οι ίδιοι οι αεξίδες. Γι' αυτό και απολύθηκε και έφυγε. Σε εισαγωγικά σήμερα ο Ζουνίδης, γιατί αν δεν μπορείς με αυτό το διαιτητή, ρε φίλε, να με βάλεις μέσα στα δίχτυα, δηλαδή στα 6 φάουλ είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, να είναι 5 κίτρινες κάρτες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Και συνολικά τέλειωσε πάω με 8 φάουλ και με 5 κίτρινες κάρτες. Έτσι, μιλάμε τώρα για τρελό πράγμα. Και δύο αποβολές. Και αποβολή του Λιβάγια που δεν υπήρξε ποτέ. Υπήρξε και από εμάς χθες πέναλτι, άμα το έβλεπε θα το δίνε. Εγώ σου λέω ότι δεν το δε, από εκεί και πέρα να είχαμε να λέγαμε. Mm-hmm. Τέλος πάντων εμείς παλικαρίσια μπήκαμε, κοντέψαμε να πάρουμε στο τέλος και την νίκη, αλλά ο Μάτος τη γύρισε ψηλά. Δεν τη γύρισε, τη γύρισε στο, πίσω το πέναλτι και όχι μπροστά στο πέναλτι. Πήγαμε τρεις παίκτες, να τους κάνουμε και το 2-1 και να τελειώνουμε. Τώρα με τον Ολυμπιακό, αν έρθουν να το παίξουν, γιατί αυτοί οι επιστήμονες, επειδή ακούω τα δικά τους στα site τώρα, τα διαβάζω και βλέπω το κλίμα, ψάχνουν να βρουν τρόπο για να μην παίξουν το παιχνίδι. Τέτοιοι ήταν, τέτοιοι είναι και από το δικό σας το ραδιόφωνο θέλω να πω που είναι αυτό το αντριλίκι, το παντελονίσιο ρε που είχαν κάποτε ρε, οι παλιοί Ολυμπιακοί να πούμε, οι Πειραιώτες, που είναι αυτοί οι μαγιάροι του λιμανιού που βγάζανε, που ήταν πραγματικοί άντρες. Από τα μανιάτικα. Ερχόμαστε εδώ, ήτανε, πηγαίναμε κι εμείς εκεί και τους έβλεπες. Ήξερα κι εγώ, είχα κι εγώ γνωστούς, μου πενιντάδες, που είναι αυτοί εδώ οι είναι λαϊκοί, όνομα θα σου πω, ρε. Πού είναι ένας παλιός Στάσος Μητρόπουλος, ρε. Που το βρίζαμε όλοι εσείς τώρα μέσα στην Τούμπα και δεν το κούσταρε κανένας. Αλλά τέτοιες βλακίες, τέτοιες χαζομάρες που κάνανε οι Μυραλάδες, που κάνανε οι Τζόρτζεβιτς, που κάνανε οι Γιανακόπουλοι κτλ. Δεν τα έκαμνε. Έτσι ακριβώς. Κατάλαβες. Μη στεναχωριέσαι, θα γίνει το παιχνίδι μια χαρά, λέω εγώ.
θα λήξει και ένα ωραίο 0-0 και θα πάτε όλοι ευχαριστημένοι. Στο πρόεδρό σου, έχεις πληροφορίες στον πρόεδρό σου. Εγώ το έχω παίξει. Ξέρει πολλά τον Ολυμπιακό πρόεδρο σου. Το έχω παίξει ήδη. Ένα 0-0 θα λήξει και θα κοιμηθείτε ήσυχοι όλοι. Και εσείς και οι εχθροί σας οι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, εγώ αυτή την αγωνιστική είχα παίξει τον ΠΑΟΚ να κερδίσει μέσα στην ΑΕΚ με πάνω από 2 γκολ διαφορά. Και πήγε κουβάδα. Λοιπόν, και αυτή την αγωνιστική πάλι είναι δώρο. Ναι, τι δώρο. Εφόσον γίνει λοιπόν όπως λέει στο παιχνίδι, ναι. Εγώ σου λέω αυτός ο Ολυμπιακός κάτω από 2 γκολ από φάει θα είναι τυχερός. Ναι. Αυτή εδώ ναι. Με το 2-0, με το 1-0, 2-0. Κράτα μικρό καλαθάκι, κράτα μικρό καλαθάκι. Να μιλήσουμε για μπάλα, να σου πω γιατί δεν καταλαβαίνω. Ναι, τρέξτε όμως λίγο, λοιπόν, έχει πολλές γραμμές. Ευχαριστούμε πολύ, μίλησε ο φίλος. Ο Ολυμπιακός δεν σποράρει, φίλε, με τίποτα. Επειδή ο Φορτούνης όταν δεν παίζει μεταξύ συγκαιρών και φίλων, γιατί ήθελα να μιλήσω προηγουμένως, αλλά πήγαμε για άλλο θέμα. Έπαιξε ένα παιχνίδι με την Ξάνθη σκληρό και ένα με τον Παναθηναϊκό και για να βγάλει σέντα ήταν συνέχεια στο κόρνερ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε από το κέντρο να κάνει καμιά επίθεση ή κανένα εμβολισμό. Όποτε ο Φορτούνης παίζει με μαρκαρίσματα, δεν υπάρχει Φορτούνης. Ναι. Και πάμε τώρα στα δύο τα χαφ τους, να δω πώς θα κρατήσουν τον Μπίσεσβρα και τα Ελάφια που θα βγουν μπροστά. Ποια είναι τα χαφ τους, δηλαδή, ποια είναι τα αμυντικά τους χαφ. Καλά, Ρεσί Ζάχο, τώρα θα με τη δεύτερη. Αφού δεν μπορούν να του κρατήσουν, φίλε. Ο ένας δεν είναι ο Αράπα Κλασοτέκιο. Έφεραν από την Ιταλία, δεν από την Γαλλία, τον ένα τον Μαυρούκο. Ναι. Λοιπόν, και με αυτόν εδώ προσπαθούν τώρα να μας τον κάνουν επεχταρά. Και τον κάνουν άλλο που βάζει αυτόν τον γκολ. Ο οποίος παίζει τέτοιο. Και μετά έχουν πίσω στην άμυνα το δύο center back του Σισέ με τον Βούκοβιτς. Εγώ Βούκοβιτς θα παίξω σκόρερ. Πρώτο σκόρερ Βούκοβιτς. Βάλτον, γιατί πολλά αυτογκόλ βάζει ο Βούκοβιτς. Έβαλε και στο πρώτο ματς. Βάλτον. Σιγουράκι. Τρία αυτογκόλ έχει βάλει. Λοιπόν, και θα βγει εκεί στο κέντρο της άμυνας τους. Θα χτυπήσουμε εμείς με Μπίσεσβαρ, με τον Ακπομ και με τα δύο τα εξτρέμα. Λοιπόν. Και μου λες εσύ τώρα ότι δεν θα βάλουν κόρτα. Ένα-ένα ακριβές σκορ το δίνω από τώρα. Τελικό. Εντάξει, αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάλτο 2-0, 3-0. Βάλτο 2-0. Εκεί είναι. Αν γίνει το παιχνίδι, εγώ το πιστεύω για 2-0. Να είσαι καλά, Θοδωρέ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Πολύ μίλησε σήμερα. Πέρασε και το χρόνο σου. Πάμε στον επόμενο. Να μιλήσω εγώ πριν. Ναι, κάτι θέλω να πει. Να μην τον αφήσω. Δεν θα παρεξηγηθεί όμω έτσι. Παρακαλώ. Επειδή το δεύτερο πιο αγαπητό μου χόμπι είναι ιστορία και διαβάζω πάρα πολύ. Οι Μακεδόνες από ποια αρχαία ελληνική λέξη από ποια... Τώρα μην κάνουμε τις ερωτήσεις, λοιπόν, πες την άποψή σου, όπως οι Μακεδόνες, οι Μακεδόνες και δύο γραμμές. Που χαρακτήριζε αυτό που χαρακτήριζε Μακεδόνες ήταν από τη λέξη Μακεδνός, που σημαίνει ψηλός. Ήταν ψηλή, ξανθή, ρωμαλαίη. Τι σχέση έχουμε εμείς. Τι λες τώρα, εσύ, φίλε. Η κοντή. Έτσι ήταν. Η Μακεδόνη ήταν ξανθή. Δηλαδή, όλοι είναι. Δηλαδή, ο Μέγας Αλέξανδρος πώς ήταν. Ήταν κοντός, εντάξει. Αλλά ήταν ρωμαλαίοι. Αυτή που είναι. Άρα ο Γουίλτσερ ήταν Μακεδόνας του Άρη. Μπορεί να το. Άσε μας, ρε. Έλα, ρε, πάμε στον επόμενο. Άσε, ρε, φύγε από εδώ, ρε. Το Γουίλτσερ. Έλα, αδερφέ, καλησπέρα μας. Άντε, ρε, πιέσαι αυτό το κόκκινο, πώς το είπες εδώ τώρα. Ρετ Σάσερ. Ρετ Σάσερ. Έλα, αδερφέ. Το σήκε, το σήκε σήμερα πολύ τώρα. Θέλω να το σηκήσω, αφού είμαι αιρετικός, ξέρεις. Έλα, αδερφέ. Μην το λες τέτοια. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, ναι. Και ενώ ξεκινάω εσύ να το πάω λίγο στο χαβαλέ με αυτά που ακούω για Ολυμπιακούς Β, ξαφνικά πετάω στο μέσα στη μέση το Μακεδονία και με κοιτάω στο μυαλό και ακούω από τον ένα για τον άλλον. Ο προπροηγούμενος που μίλησε. Ναι. Λογικά εγώ τον εξέλαβα ότι μάλλον χαβαλέ πήγε να κάνει. Και πήγε δηλαδή να πατήσει πάνω σε αυτά που έχουν παθεί αποφάσεις, αν κατάλαβα καλά, πριν τον κλείσεις. Για τον έκλεισε. Για τον οδηγό του Μπαρμπασιάνα. Να τελειώσω και να τον έκλεισε, να μην το έκλεισε πάλι καλά έκανες. Που για μένα όλη η ουσία εδώ είναι. Ότι αυτό το πράγμα ούτε σαν χαβαλέ δεν πρέπει να το λες μεταξύ σου. Μεταξύ μας εδώ πέρα. Ξεκίνησε έτσι σαν χαβαλέ αυτό κάποια στιγμή, sorry που θα το πω, αυτό το βουβου βούλγαρη που λέγανε από κάτω. Ναι. Και έχει γίνει τόσο, εγώ αργιανός είμαι. Ναι. Δεν το έχω πει που δεν έχω αποκαλέσει ποτέ κανέναν έτσι. Ναι. Και ξεκίνησε να γίνει μια πάγια έτσι, έγινε να παγώσει το πράγμα. Και τώρα οι νέες γενιές να το λένε λες και δεν τρέχει τίποτα. Οι άλλοι προχθές κάτω στο ΑΚΑ είχαν πανό για τη Μακεδονία κτλ. Και στο τέλος φωνάζα Βούλγαρη. Τι μου λες τώρα. Μα ξέρεις, ακριβώς, αυτό δεν πρέπει να το λες ούτε σαν χαβαλέ. Κατάλαβες. Το όνομα σου παλικάρι. Ο διπλανός τώρα που πήγε και είπε γιατί εμείς είμαστε κοντοί. Κάτσε ρε φίλε, εγώ είμαι 83 και είμαι Καστανόξαδος. Αν δεν είμαι εγώ από γνωστός μεγάλες, όλο ποιος είναι. Περίμενε. Να πεις ότι είναι κοντοί και ομαλή. Ή σημερινοί οι Μακεδόνες. Να σε ρωτήσω κάτι. Το όνομα σου. Ο Βίλτζερ είναι ένας για Έλληνας. Λοιπόν, ξέρεις ποιοι είναι οι Σκοπιανοί. Οι Σκοπιανοί είναι, να σου το πω έτσι όπως ο Μεγάλης ήταν, επειδή άκου πως έγινε αυτή η φυλή. Ένας πήγε στην περιοχή της Θεσσαλίας, 7ο-8ο αιώνα, μάλεψε ό,τι κατακάθι υπήρχε, από εγκληματίες, από δολοφόνους και τέτοιους, λέει ελάτε να κάνουμε ένα κράτος. Και πήγαν εκεί που είναι τα Σκόπια. Αυτή είναι η Σκοπιανή. Το 700, θα τους λες, 700-800. Να σου το πω διαφορετικά γιατί...
Κάποιοι άλλοι αυτή είναι δηλαδή γυφτοσκοπιανή, ότι... δεν είναι σκοπιανή. Είναι Σλάβοι, μάζεψε όλη την σαβούρα που υπήρχε και πήγαν εκεί πέρα και είπαν δεν μου λες, σιγά λίγο ρε αδερφέ. Θα το πάμε στο πολιτικό. Το 2012, το 2008, το 2013, ξέρω εγώ, το 2000, το 1993, τα έλεγες αυτά. Όχι, στο στράτο. Εγώ τα έλεγα πάντα γιατί διαβάζω ιστορία. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Δηλαδή εσύ το 1995, για να καταλάβω, στάσου λίγο. Στάσου λίγο, αδερφέ. Το 1995 δεν ένιωθες εσύ Μακεδόνας. Τι ένιωθες. Για αυτούς λέω, τους Σλάβους που είναι τώρα. Εγώ λέω για σένα. Τι ένιωθες. Εγώ. Τώρα μιλάμε, δημιουργήθηκε ένα κράτος με συγκεκριμένα κριτήρια. Το οποίο έχει να κάνει με τους αγωγούς που πρέπει να περάσουν, γιατί πρέπει να περάσουν από ένα έδαφος ευρωπαϊκό. Και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ιστορική βάση. Αν τόσο τους έχουν περιμένει για Μακεδονία, διαβάσουν ένα νόμισμα όσο χαβαλέ και να ακούγεται, που είναι γραμμένο στα ελληνικά, ένα αρχαίο ελληνικό μακεδονικό νόμισμα. Μπορεί να βγάλουν τίποτα. Ρε παιδιά. Λοιπόν, για να μην το πολύ σοβαρά. Γιατί γίνεται χαμός γραμμένο. Πάμε. Φαντάζομαι το λόγο. Τρέγια, να ξέρει, το πρωτάθλημα εγώ θα στο δώσω. Τι να το δώσω, 0-2 είναι. Στην Τούμπα μέσα. Τι να το δώσω το 0-2. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Ευχαριστώ πολύ. Αν το δώσω. Σε παρακαλώ, δώσ' το μου, ρε φίλε, για να έγινε... Συνέχιζε... Έρχεται ο Γιουνές, έρχεται! Να σε καλά, ρε Καρτάς, να σε καλά. Έρχεται ο Γιουνές! Να σε καλά. Κάθε χρόνο 6 πόντους θα μου δίνεις. Παρακαλώ. Αφού είναι Σκοπιανή, έτσι. Γύφτο Σκοπιανή, εγώ τους λέω. Είναι μια φάρα σλαβική. Ναι. Γιατί πάνε όλοι στα καζίνα και βάζουμε. Καλά, εντάξει. Άλλο γιατί, ρε φίλε. Γιατί, άλλο, γιατί δεν τους αποκλείς. Άλλο η καταγωγή. Πώς, άλλο η καταγωγή και η ονομασία μιας τοποθεσίας, ενός κρατηδίου, το οποίο διεκδικεί ένα όνομα που είναι τόσους αιώνες δικό μας. Εντάξει, και άλλο ο Έλληνας που θα πάει γιατί είναι τσιγκουναράς να γεμίσει τη βεζίνη του από το πηγαίνει. Γενικό Έλληνας είναι και το κάτω. Αν τσιγκουναράς είναι αυτός που καταλάβει. Και είναι γελίος. Όποιος πάει σε συναλλητήρια υπέρ της Μακεδονίας και την άλλη μέρα πάει γεμίζει. Είναι ο μεγαλύτερος καραγκιός που υπάρχει. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τάσο και πάλι. Γεια σου Μπαρμπασάβα. Καλησπέρα και... Καταρχήν έγινε λάθος συνεννόηση. Εσύ μιλούσες στον αέρα και με έκλεισε ο ηχολήπτης. Α, μπορεί κατά λάθος. Ήρθε αυτό το καφέ το καλό και το ήταν δυνατός. Το παραβλέπω. Δεν σε έκλεισα όμως, έτσι. Σου είπα τι δεν θα κάνουμε. Σου άφησα επιλογή, εγώ δεν έκλεισα. Αλλά έκλεισε ο Ιγολίπτης, δεν σημειώνω το ρητορική μίσους μετέπειτα, γιατί στην Ολυμπίου Διαμαντή περιμένει. Κοίταξε, θα μπορούσα κάλλιστα να πω, θα περάσει αύριο ο δικηγόρος μου να πάρει την κασέτα της εκπομπής από την Διαμαντή Ολυμπίου, ο κύριος Γρόλιος. Ποιο Ολυμπίου Διαμαντή ρε Παξιμάδη. Διαμαντή Ολυμπίου ρε φίλε. Διαμαντή Ολυμπίου ρε, τι είναι η Αλεξίου τραγουδίστρια, Διαμαντή Ολυμπίου. Φίλη μας είναι και ο Χρήστος. Ναι. Και ο Χρυσογρόλιος και ο αδελφός του, φίλοι μας είναι. Οπότε... Φίλοι σας είναι κύριε Ζάχο. Μην μου πείτε ότι όπως και ο διευθυντής σας είναι, είστε πελάτης και εσείς το εγώ που έκατσα, για ρετσίνα, φίλος, εγώ είπε, που έκατσα για ρετσίνα μαζί τους και δεν ήξερα ποιοι είναι και μετά μου το έπανε. Εσύ μόνο με, εσύ μόνο με ρίλι το καμπά πίνεις. Τα μάθαμε και για σένα. Τι πίνω. Μερίλι το καμπά. Τι λες ρε Παξιμάδη. Εγώ τι λέω, πάλι σε πιάνω αδιάβαστο, γιατί προχθές δεν ξέρω που είναι το ξενοδοχείο του Κολόμπου. Πες μας τώρα για την Κυριακή για το 0-2. Κι άστα αυτά τώρα. Εγώ τον βλέπω από το προφορικό του, διακρίνω μία εκνευριστικότητα στο προφορικό λόγο του Σασούλη. Εκνευριστικότητα. Εκνευριστικό. Άγχος έχει την Κυριακή. Άγχος. Γιατί μάλλον πρέπει αυτές τις μέρες να ακούει ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Πιθαρούλη σε απόσταση αναπνοής. Ναι, καλά και απόσταση αναπνοής. Έξι πόντους. Εγώ συγκινήθηκα πραγματικά με τον καλεσμένο σας που είπε ότι οι διαιτητές του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης είναι... Και θυμήθηκα κάποια περιστατικά, ρε παιδιά. Τελευταίο μας που θυμάμαι ήταν ένας διαιτητής και σωστός υπέδειξε το Σισεό Φσάιτ τότε. Σε εκείνο το περιβόητο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω. Α, που δεν θυμάμαι. Καλόπουλος. Καλόπουλος, μάλιστα, από το Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης. Αυτός. Όχι, αυτός. Λάθος κάνεις. Ο βοηθός του Πουναζού είναι εδώ. Αττικής σήκωσε τη σημαία. Ο διαιτητής παίρνει αυτό που λέει ο τέτοιος. Αδιάβαστος. Είναι αυτό που λέει κάλυπτα και εγώ το Κατσουράνι, αυτό είναι. Αυτό το Κατσουράνι, τον γκολ, το οποίο σήκωσε ο υπόπτης στη σημαία. Ποιος ήταν ο υπόπτης? Ο υπόπτης Αττικής. Να σας ρωτήσω, αγαπητέ καλεσμένο μου, επειδή σας έπιασα και εσάς αδιάβαστο, ξέρετε ότι η Athletic Bilbao, εκτός από τους 26 γεγινείς Βάσκους,
και ο προπονητής είναι Βάσκος, πρώην ποδοσφαιριστής της Athletic Bilbao. Ναι, ναι. Δηλαδή ξένο προπονητή δεν παίρνει η Bilbao. Όχι, όχι. Είναι, πρέπει να είναι Βάσκος. Ναι, βρε. Σαν τον Ολυμπιακό. Όλα Ελληνάκια είναι στον Ολυμπιακό. Ο Πιέλσα ήταν Βάσκος. Είχε τον, αυτό που, είχε τώρα, που έχει τώρα η Μπαρτσελόνα. Ο Πιέλσα. Ο Πιέλσα ήταν Βάσκος. Για ακουστεί και για τον Πάο κάποιος. Αυτό που έχει τώρα η Μπαρτσελόνα είναι Βάσκος που ήταν και στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και εγώ υποστηρίζω από αγγλικές ομάδες μόνο τη Λίντς United. Ναι, λοιπόν ο Μπαρμπασάβας. Πες μας το αποτέλεσμα της Κυριακής. Ο Μπαρμπασάβας έκανε δήλωση. Ναι, και τον κάλεσε αθλητικός δικαστής. Για πες μας λίγο. Εντάξει ρε Τασούλη μου, κοίταξε, υπάρχει κάποια ηλικία. Βρε γλυκέ μου άνθρωπε, άλλο ήθελα να πω. Πολύ, πολύ. Κατά τα άλλα, εγώ έχω άγχος. Δεν περιμένετε να ακούσετε λίγο την ερώτησή μου για να δώσετε την κατάλληλη απάντηση. Δεν σας έχουν κάνει φροντιστήρια τα ΙΕΚ Μαρινάκης εκεί κάτω. Τασούλη μου, ένας γλυκέ μου άνθρωπο, άλλος πολύ βλέπω. Επειδή Τασούλη μου, επειδή είσαι και λίγο νεότερος στην ηλικία, θα πρέπει όλοι εμείς οι δαφνοστεφανωμένοι οπαδοί να ευχαριστήσουμε τον υπαρχηγό της Θύρας 4, τον αγαπητό αξιοσέβαστο Νικόλα, που μας έμαθε και να κολυμπάμε στο Λευκό Πύργο. Να σε ρωτήσω κάτι. Πολλές φορές πέσατε εκεί. Μισό λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Αλλά δεν του έκανα την ερώτηση εγώ, για τον Παπασάβα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω δύο ερωτήσεις. Και μία δώρο. Πώς θα βάλεις γκολ στην καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και πώς δεν θα φας γκολ με αυτή την άμυνα που έχεις. Από την καλύτερη επίθεση που έχεις. Όχι, με αυτή την άμυνα που έχεις. Η μία η άμυνα έχει δεχτεί 7 γκολ και η άλλη 9. Τι θέλεις να μου πεις αυτό. Στην αρχή ήσουν χάλια. Τι στην αρχή. Στην αρχή ήσασταν τώρα τα από τον καθένα. 7 γκολ έχει δεχτεί η άμυνα του ΠΑΟΚ και 9 του δαφνοστεφανωμένου. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Στα 2 γκολ θα μετρήσουμε. Τι είναι ο Κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Ξέρετε τίποτα. Το κεφαλάκι και δύο δάχτυλα. Ξέρετε τίποτα γιατί είναι ενημερωμένος ο Μπαρμπασάβας για όλα. Ξέρετε τίποτα για την υπόθεση Τζιλού. Για τον πρώτο που ταυτοποιήθηκε και έφυγε στο εξωτερικό. Σας είπα και προχθές, κύριε, στην τελευταία επικοινωνία μας. Μήπως υπάρχει ερωτική σχέση του διαιτητή και μπορεί να είναι εκτός ποδοσφαίρου ό,τι έχει γίνει. Αυτό το σκεφτήκατε ποτέ, αγαπητέ μου Τασούλη? Πιο, δεν το καταλαβαίνω. Τι πιο. Δεν σ' άκουσα. Δηλαδή, είναι δυνατόν ποτέ ο κύριος Τζίλος από μικρό παιδί, δεδηλωμένος Ολυμπιακός, έτσι, να έχει συμβεί κάτι τέτοιο και να υπονοείται στον αέρα της πόλης σας αυτά τα λόγια? Εγώ δεν υπονοήσα κάτι. Εγώ μία ερώτηση έκανα. Ούτε υιοθετώ τίποτα από τα λεγόμενα. Μία ερώτηση έκανα. Δεν υπονοήσα κάτι νομίζω. Δεν μπορώ να το ξέρω, αγαπητέ μου, τι μπορεί να σκέφτηκε ο ουσιώδης Μάρτης. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Και να κλείσετε με αυτό, γιατί έχει άλλες γραμμές. Θέλω να μου πει ποιος ήταν ο καλύτερος παράγοντας στους ετήσιους χορούς των Συνδέσμων Διαιτητών Θεσσαλονίκης στη λαχιοφόρο αγορά που χτυπούσε όλα τα λαχεία. Για ποια εποχή? Στη δεκαετία του 90 και μέχρι αρχές του 2000. Και πώς εξηγείται αυτό, αγαπητέ μου, όλοι οι διαιτητές από τη Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι, γιατί δεν υιοθετώ τίποτα από τα λεγόμενά μου, να είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι και με ένα μισθό, ρε φίλε μου, να έχουν όλοι εξοχικά στη Χαλκιδική, στο Πεφοχώρη και στη Χανιώτη. Την καληνύχτα μου. Καλή. Αποτέλεσμα δεν μας είπες την Κυριακή. Αποτέλεσμα. Πάντως και ένα. Πάντως και ένα τα μάτια σου, ρε Ζάχο, να δεις που είναι το φως σου. Περέα μου με το σαρωνικό σου. Το τραγουδάει και ο Γιάννης ο Δώρας. Ωραία, κάνε μπάνιο την Κυριακή. Σε θέλω καθαρό την Κυριακή. Και να σε ενημερώσω ότι στη Χαλκιδική τα εξοχικά εδώ και λίγους μήνες, λίγα χρόνια. Είναι ένα λιγότερο. Έχουν περάσει. Ένα το πήρε έτσι, ξόφαλσα μια φωτιά που πήρε. Κατάλαβα. Μια φωτιά πήρε έτσι, ένα εξωγικό. Τα περισσότερα κατάλαβα. Μπυρίμπα βλέπω. Θα παρακαλούσα στο κλείσιμο της εκπομπής Πιθαρούλη σε απόσταση αναπνοής. Άντε να είσαι καλά. Τα περισσότερα. Καληνύχτα μου. Καληνύχτα σας, κύριε οδηγέ του Μπαρμπασάβα. Να είστε καθαρός την Κυριακή. Τάσο, τα περισσότερα. Τα περισσότερα εξοχικά στη Χαλκιδική έχουν περάσει σε χέρια Ρώσων, ξέρετε. Τι έχει? Το τι Ρώσοι έχουν αγοράσει. Καλά αυτό τώρα το ξέρεις. Και Γερμανοί νομίζω. Τώρα και στο πανόραμα δεν στη γίνεται. Κύριε οδηγέ του Μπαρμπασάβα, πολύ τέτοια φυλάκια εδώ με τον Τρέγια, τσούκου τσούκου, τασούλη μου, αγγλικέ μου άνθρωπε ο άλλος. Να απαντήσω. Ναι, πολύ. Εγώ πάντα πριν κάνω σεξ είμαι γλυκό. 0-0 το βλέπω, 1-1. Πριν ερωτοτροπήσω. 2-2. Πάντα είμαι καλός. 2-2 δεν βγαίνει γιατί όπως είπε ένας του στοιχήματος όλα λέει τα ματιασμένα 2-2 βγαίνουν. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Αν περίμενε. Καλά εντάξει. Ναι. Πάμε στο μεθεπόμενο. Καλησπέρα. Έλα φίλε.
Πέσαν όλοι, δεν πειράζει. Πέσαμε όλοι. Του έριξε. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. 69, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Έτσι. Έλα. Ο επόμενο, τι έγινε. Πέσανε. Α ξαναπάρουν. Λοιπόν, α ξανασηκώθουν. Την Κυριακή. Και κάτι που ήθελα να πω. Πες, το οποίο. Ήθελε, Στέλλα. Ναι, η κόρη μου. Έλα, πάρε. Μίλα, βγάλει τον αέρα. Καλά, δεν ξέρετε. Δεν ξέρω. Γεια σου, Στέλλα. Για να δούμε, έτσι. Γεια σου, παιδά. Τι κάνει, παιδί μου. Α, ναι, εντάξει. Σ' ακούει τώρα η μισή Θεσσαλονίκη, γιατί σε έχω στον αέρα σε έχω. Με θυμάται η Στέλλα, μπα, ε. Με θυμάσαι το Ζάχο. Στέλλα, με θυμάσαι καθόλου, κορίτσι μου. Με θυμάσαι. Δεν με θυμάσαι. Με γυαλιά με βλέπεις, γι' αυτό τώρα. Με γυαλιά και χωρίς μαλλιά, γι' αυτό. Θα πει το κορίτσι, εσύ που μάλλον με τον μπαμπά μου. Τότε είχε μαλλιά. Στέλλα, σε κλείνω, θα τα πω μετά. Λοιπόν, ήθελα να πω για τα συλλαλητήρια. Για μένα, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης μια κατάστασης δεν είναι τα συλλαλητήρια. Έχουν γίνει πόσα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Έγινε τίποτα? Τίποτα. Όχι. Το ψηφίσανε. Να σας πω ένα τρόπο εγώ. Το 2007, στη Γερμανία, στο κρατήδιο της Αξονίας, ξέρετε ότι η Γερμανία είναι με ομόσποδα κρατήδια. Έτσι, το ξέρουμε. Στο κρατήδιο της Αξονίας, το γάλα είχε 75 λεπτά. Το λίτρο. Ποια χρονιά? Το 2007. Μάλιστα. Και σε, μια νύχτα, και σε μια νύχτα οι γαλακτοβιομηχανίες το πήγανε στα 85, 10 λεπτά πάνω. Εκεί όμως, επειδή το Γερμανό μην τον πειράξει την τσέπη, σε έσκησε, μαζευτήκαν όλες οι κατανοητικές οργανώσεις του κρατηδίου και λένε: από αύριο δεν θα πάρει κανένας γάλα. Κοντέψανε πολυεθνικές να κλείσουν. Και από 85 πήγαν 70. Ωραία, σώπαρε. Εκεί θα τους χτυπήσεις στην τσέπη. Πολύ ωραίο το παράδειγμα. Και πώς τους χτυπήσεις? Δεν πληρώνει κανένα στέλνη κυκλοφορία. Δεν πληρώνει κανένα έμφυα. Στην τσέπη θα τους χτυπήσεις. Τα συλλαλητήρια γραμμένος έχουν. Ναι, πέρα από αυτό όμως, δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει αυτή την οργή του κόσμου, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν γίνεται τίποτα, ρε Τάσο. Όταν, συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη, συγχωρείς. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι φασιστική νοοτροπία. Οι 151 να αποφασίζουν για 10 εκατομμύρια. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Γιατί δεν έκανε μια δημοψήφισμα? Είναι ένα σοβαρό εθνικό θέμα, το οποίο είδατε εκατομμύρια κόσμου να πηγαίνει στις διαδηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη διαφωνία. Κάνε λοιπόν ένα δημοψήφισμα. Αλλά να σας πω και κάτι. Και δημοψήφισμα να έκανε, εδώ βγήκανε το. Έκανε ένα δημοψήφισμα. Το όχι και το κάνανε. Και άλλο. Πάντως, το όχι και το. Άρα τι είναι? Άρα είναι νόμιμοι τα βατζίδε εντό παρεντέσεων. Αυτό που λες είναι σωστό, αλλά βέβαια δεν έχει αντίστοιχο στο θέμα του αυτό θα το κάνανε. Οι Γερμανοί το κάνανε. Ναι, λες για γάλα και λες σωστά. Είναι κάτι το οποίο δεν αγόραζαν το γάλα. Είναι σωστό όχι, αυτό που λέει. Όχι, σωστό είναι. Δεν έχει αντιστοιχεία στο θέμα της Μακεδονίας. Δεν έχει μάθει να αντιδράει έτσι ο Έλληνας. Τι μπορείς να κάνεις? Αυτό που λες το έμφυα, αν δεν πληρώσεις το έμφυα. Κανένας. Όταν λέμε κανένας. Ναι, θα σου έρθει η φορολογική σου δήλωση τότε. Όχι, λάθος κάνεις. Τα πάντα για να ξεπουληθεί το όνομα της Μακεδονίας έγιναν για οικονομικούς σκοπούς. Δηλαδή, ποιοι έχουν συμφέροντα? Οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί. Σωστό είναι αυτό. Ποιοι δώσαν εντολές για να γίνουν όλα αυτά? Δεν έχει αντιστοιχεία. Είναι γνωστά τα πράγματα. Να, τα αυτό λέω. Σου λέει. Σωστά είναι. Δεν είναι το ίδιο παράδειγμα. Έχει γραμμές. Όχι, δεν έχει. Πώς δεν έχει? Δύο γραμμές. Έχει δύο γραμμές. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Δεν πήραμε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Έλα, καλησπέρα. Γεια σας. Ηγεσία. Έλα, τι γίνεται? Λογοδιάρια σας έπιασε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Άρα να μιλήσω λαός, ρε. Λαός. Πάμε. Μ' άρεσε αυτό το θέμα. Καταρχάς, Ζάχο μου, δεν είναι πολιτικό το θέμα. Είναι εθνικό θέμα. Και αυτό εδώ, ούτε καν, ούτε για αστείο να το λέμε, αυτά τα συχαμένα βόρειες και αυτά. Τίποτα. Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Αγόρι μου, τι βελτίωση είναι αυτή, ρε φίλε? Σ' αγαπάω. Επειδή γράψανε κάποιοι και πήγανε, βάλανε τη μελανούλα τους εκεί, εμείς δεν τα αναγνωρίζουμε, κύριε. Δεν τα αναγνωρίζουμε. Και δεν έκαναν, γιατί δεν έκαναν δημοψήφισμα? Γιατί θα έτρωγαν 90-10. Έτσι. Γιατί ήταν καταψηφισμένα 90-10. Ήταν τελειωμένοι από χέρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρανε. Το ξέρανε, το γνωρίζανε. Δεν είδες, δεν είδες που ήρθε η γερμανική λατέρνα εδώ και σουλατσάριζε. Σουλατσάριζε πριν γίνει το... Η ψηφοφορία στη Βουλή, τα ίδια πήγανε και στα Σκοπιανούς. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Νίκος, μ' ακούς. Νίκο. Δεν ψηφίστηκε από τον πρόεδρό τους. Νίκο, να σου πω κάτι. Μ' ακούς.
Παρακαλώ. Το λέγανε από παλιά. Ναι. Το λέγανε από παλιά και πολλοί το είπανε ότι σε λίγα χρόνια θα είμαστε ένα προτεκτοράκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα κυβερνάμε εμείς. Δεν θα κυβερνάμε εμείς. Κυβερνάνε άλλοι. Εμείς απλώς έχουμε εδώ πέρα 300 άτομα τα οποία παίρνουν το μισθουλάκι τους κάθε μήνα. Δεν έχουν πρόβλημα, δεν πληρώνουν εφορίες, δεν πληρώνουν τίποτα. Και απλώς εκτελούν τις εντολές που δέχονται. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό και θα προσπαθήσω να τα αλλάξω μαζί με όσους πιστεύουν ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε. Συμφωνώ 100%. Είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, μπορεί, έτσι, μπορεί να. Συγγνώμη, δεν είναι ακόμα έτσι. Τείνουν να γίνουν έτσι τα πράγματα κατά μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι η εντολή να γίνει αυτό το, η συμφωνία των προσωπών ήταν ιδέα των κυβερνών της Ελλάδος ή ήταν ιδέα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ? Το δεύτερο. Το δεύτερο. Α, ορίστε. Ήταν της Γερμανίας και του. Μπράβο. Έτσι. Πρόσεξε να δεις. Η Γερμανία και η Αμερική όμως, κάτι δεν είπα να τους δώσεις καμιά γλώσσα, καμιά εθνικότητα, καμιά αυτά, όλα αυτά εδώ και να μου βγαίνουν οι Αιγυπτοσκοπιανοί και να μου βγάζουν κάρτες και ιστορία. Σε λίγο, να ξέρεις, όλα τα νομοσχέδια που θα έρχονται στην Ελλάδα θα έρχονται. Κοίταξε, το ότι άκουσε με, επειδή υπάρχουν πολλοί τρίτσι μες στην πόλη, τρίτσι και έχουν και θεσμούς μες στην πόλη, και σιγά σιγά να ξεβρωμήσουμε από αυτούς. Πρόσεχε, τι λες. Αυτοί, ναι, το ξέρω. Αυτοί κάναν την βρωμοδουλειά τους και σηκώνονται και φεύγουν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Το ζωγράφισε. Όταν πάμε να ψηφίσουμε, τα ξεχνάμε όλα. Όταν πάμε να ψηφίσουμε, τα ξεχνάμε όλα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Η τσεπούλα μας. Η λύθη των πολιτικών, λέει. Η τσεπούλα μας και το βόλεμα. Η λύθη του λαού είναι το όπλο των πολιτικών. Η τσεπούλα μας και το βόλεμα. Δυστυχώς υπάρχει πνευματική κρίση. Μου επιτρέπετε να συμπληρώσω και κάτι πάνω σε αυτά. Ναι, ναι. Που λέμε. Και να κλείσουμε να πάρει κάποιο. Ναι, έχει γραμμές άλλες δύο, η τελευταία είναι. Πέρα από αυτό που είπε ο Στράτος, η τσεπούλα μας και το βόλεμα, είναι και η νοοτροπία του Έλληνα στο ότι έχει μάθει να σκέφτεται ατομικά και όχι συνολικά. Α, μπράβο, ναι. Ενώ, αυτό είναι απόρρια της πνευματικής. Σας είπα το παράδειγμα. Σας είπα το παράδειγμα της Γερμανίας. Όλοι σκεφτήκανε συλλογικά ότι πρέπει να αντιδράσουν και αντιδράσαμε με τον σωστό τρόπο. Εμείς δεν έχουμε μάθει να αντιδράμε έτσι. Γιατί? Γιατί σκεφτόμαστε ότι τσεπούλα μας. Δεν θυμάστε τότε με τις τράπεζες? Πολλοί πήγαιναν πέραν τα λεφτά τους. Η δεκαετία του 80, η δεκαετία της Ευμάριας, εγώ το έχω ονομάσει η δεκαετία του αιώνα του Περικλή. Μας κατέστρεψε. Με δανεικά λεφτά είμαστε. Με δανεικά λεφτά είμαστε. Μπράβο, στην νοοτροπία μας κατέστρεψε. Κατάλαβες. Αντιδράμε όταν μπαίνει το αυγό στον πισινό μας. Μόνο τότε. Οι Ρώσοι κάπως έτσι ήταν. Δηλαδή, άθελοι ιστορίες, ξέρω εγώ. Και το γύρισαν μετά και τώρα τους βλέπεις είναι. Τους Ρώσους ξέχνα τους. Οι Ρώσοι όπου έχουν συμφέρον. Η Εσία για μπάλα θα πεις τίποτα, ρε. Έλα, έχουμε δύο γραμμές ακόμα, Νίκο. Πάνω απ' όλα η πατρίδα. Γιατί αν καλά, δεν υπάρχει πατρίδα, δεν υπάρχει πια. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Εντάξει. Είσαι ωραίος, Νίκο, να είσαι καλά. Συμφωνούμε. Άλλο ένα ραδιοφωνικό πορτρέτο το οποίο ακούσατε να μου από τον ηγεσία. Έβγε Νικόλα, χωρίς πλάκα. Ηγεσία. Άσε το Μικι Μάου δίπλα μου να γελάει. Ηγεσία, και ένα κασκόλα σπρώμαυρο θα σφαίρω αύριο. Έχει και αντικειμενικούς αριανούς. Το επιβεβαιώσαμε. Κι εγώ, Στράτος. Πάμε στον επόμενο. Παοξής, βέβαια. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, πρώτο τελευταίο. Γεια χαρά. Καλησπέρα σας. Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου, αν θέλεις. Γιάννης είμαι εγώ, το έχουμε ξαναπεί, είμαι ο Ατρόμητος. Γεια σου, ρε Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιαννάρα. Γεια σου. Γεια σου, Γιάννη. Όλα καλά. Καλά, φίλε. Καλά. Οπαδός του Ατρόμητου. Ναι, ναι. Από όλος μήνης. Ναι, ναι. Οπαδός του Ατρόμητου. Ατρόμητος. Είχα παίξει μια φορά, ρε παιδιά. Για πες. Κυλκυσιακός Ατρόμητος. Μέσα στο Κυλκής. Και ήρθαν οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου, ήταν σωμένοι, ναι. Του Κυλκυσιακού, θέλανε να σωθούν, να πάρουν το μάτς και λέγανε παιδιά να σου το δώσουμε το μάτς, αλλά μην μας χτυπάτε, μην μας γλωτσάτε. Πες το άλλο λίγο ρε που έπαιζε στην Καλυθέα. Το. Καλυθέα, με ποιον έπαιζε? Όχι Καλυθέα, έπαιζε Απόλλων Αθηνών Αθηναϊκός. Απόλλων Αθηνών Αθηναϊκός, ακούστε Ριζόπολη. Διαιτητής ο Στράτος. Ναι, και ήμουν από πίσω μου, ήταν οι οπαδοί του Απόλλων Αθηνών και φωνάζανε Απολλωνάδα βάρε ένα γκολ, έστω και αυτό γκολ. Προφανώς. Τότε ο Ατρόμητος ήταν γάμα εθνική. Δηλαδή σκέψω, Απολλωνάρα βάλε ένα γκολ. Έστω και αυτό γκολ. Καλό ακούγεται. Σ' ακούμε. Καλά τα είπατε, να μιλήσω και εγώ λίγο. Βέβαια. Ναι, φίλε, αλλά λίγο σύντομα σε πάνω. Ναι, σίγουρα, μου έχετε δώσει πολύ χρόνο. Έλα, σε πειράζω. Έλα, όσο θέλεις. Να πάρω μια πάσα πρώτα από το φίλο τον άλλο, να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο αργότερα. Απλώς να πάρω μια πάσα το φίλο που έλεγε πριν για το θέμα της Μακεδονίας. Φυσικά διαφωνώ κάθετα όταν βλέπουμε τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους να πανηγυρίζουν
Φυσικά πρέπει να ανησυχούμε εμείς. Πρέπει να ανησυχούμε, άρα η συμφωνία δεν είναι καλή. Πλην όμως να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δρόμος είναι 27 χρόνων που στρώνεται για να έρθει αυτή η συμφωνία, έτσι. Καλά, και το, και το Κυπριακό είναι 40 χρόνων και. Τη μισή Κύπρο τη χάσαμε αυτά, τώρα μην κάνουμε ιστορική. Όχι, λέω, δεν έχει λυθεί. Δεν έχει επιληθεί. Τη μισή Κύπρο τη μισή Κύπρο την πουλήσαμε εμείς. Την πουλήσαμε εμείς. Δεν νομίζω να ήταν, δεν θυμάμαι. Από αυτό έχω διαβάσει πάρα πολύ, ξέρω πολύ καλά. Θέλει μια εκπομπή εδώ να τα αναλύσω όλα. Ναι, ναι, όχι. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω τα γεγονότα ότι για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία έχουν γίνει κάποιες προεργασίες από λάθη από το 1991-2008. Το έχουμε πάει όλο λάθος στην εθνική γραμμή δηλαδή και φτάσαμε στο ναυάγιο. Συγγνώμη λίγο, θα σε δώσουμε χρόνο. Δεν έχω σχέση με τα κόμματα καταρχήν. Ναι, θα σε δώσουμε χρόνο να σου πω μόνο κάτι. Είμαι κατά της δημοκρατίας. Να σου πω μόνο κάτι για την Κύπρο που λες. Ακούς παλικάρι μου, Γιάννη. Ερχόταν αεροπλάνα, τουρκικά βομβαρδίζανε και λέγανε, στέλναν σήματα η Ελδίκ στην Αθήνα και λέει μας βομβαρδίζουν. Μην ανησυχεί την άσκηση, λέγανε. Φαντάσου τι πούλημα έπεσε εκεί πέρα. Φαντάσου. Ναι, εκεί υποτίθεται ότι οι Τούρκοι πήγανε σαν ειρηνευτικοί. Όχι, στα πιθάρια είμαστε. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Στα πιθάρια είμαστε, δεν είμαστε στην εκπομπή, έτσι πέστε. Ναι, τέλος πάντων, για τα έξι μιλάμε. Όχι, δεν λέω σένα, του Ζάκουλου. Εσύ πιστεύει δηλαδή ότι έπρεπε να κλείσει, έτσι, Γιάννη. Έπρεπε να κλείσει αυτή η πληγή, έτσι. Το θέμα με τη συμφωνία, όχι φυσικά, δεν έπρεπε να κλείσει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς η εθνική γραμμή ήταν αυτή. Ήταν προχαραγμένη, να το πούμε έτσι, γιατί αν το 8 συμφωνούσαν οι άλλοι με σύνθετη ονομασία, γιατί να ξέρετε ότι το πρόβλημα ήταν ότι οι άλλοι ήταν ακροδεξιοί και λέγανε μόνο σκέτα Μακεδονία καθόμαστε στο τραπέζι. Και γι' αυτό δεν γίνανε συμφωνίες. Okay, αν λέγανε ναι το Βόρειο Μακεδονία αυτή, θα λέγανε ναι και ο Καραμαλής και γι' αυτό δεν βγαίνει και μιλάει, δεν μιλάει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό, παιδιά. Μάλιστα. Ο Κωστάκης ο Καραμαλής, αν είχε άλλη θέση, θα έπρεπε να βγει ένα κανάλι στη Βουλή κάπου να μιλήσει και να πει. Εννοείται. Το παλιόπεδο Αλέξης λέει του Κυριάκου, έλα πάμε στο Sky και δεν πάει ο άλλος. Κάτι μυρίζει, ρε παιδιά. Αν έχεις επιχειρήματα και είσαι καθαρός, πηγαίνεις και τον κάνεις ρόμπα. Και του λες, όχι στο Sky και στο Earth και σε πέντε κανάλια πάμε. Αυτό πάμε ξέρω εγώ, αυτό πάμε λίγο, φίλε μου, στα αθλητικά, γιατί έχουμε άλλη μία γραμμή και είναι σχεδόν 10. Ποδόσφαιρο, πάμε. Συγγνώμη, ναι. Ο Άρτα καλός. Εντάξει, εμείς αρχίζουμε σιγά-σιγά. Παιδιά, έχουμε φάει πολύ σφάξιμο εμείς. Δεν θέλω να κλαφτώ. Αλλά η αδικημένη ομάδα του πρωταθλήματος είναι ο Ατρόμητος. Έχει πέσει πολύ σφάξιμο από τους διαιτητές, μόλις φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και σύν αυτό θέλω να είμαστε και παραπονούμενοι, γιατί ρε παιδιά δεν μπορεί να παίζει τώρα πρώτος με το δεύτερο. Πάω Ατρόμητος, χωρίς να θέλω να πω ότι ο διαιτητής έκανε κάποια εγκλήματα και να μην παίζει ξένος διαιτητής. Και να παίζει πάω Κάρης ο πρώτος με τον πέμπτο και να παίζει ξένος διαιτητής. Σωστό αυτό, έχεις δίκιο. Αυτό, όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Μα έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίτα, δεν λέω ότι έγινε κάτι. Ένα λεπτό. Θέλω να υπονοήσω ότι αδικηθήκαμε. Πάντως στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ δεν σε πήγε και άσχημα διαιτησία. Πέναλτι δεν μου έδωσε. Είσαι η μόνη ομάδα που μου έκοψε βαθμούς. Να απαντήσω λίγο, γιατί αναφέρθηκε και η ομάδα μου και εγώ. Σαν σκέψη έχεις δίκιο. Εγώ η θέση μου είναι σε όλα τα μάτς να είναι ξένοι διαιτητές, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το Άρης ΠΑΟΚ είναι ίδιο με το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, εντάξει. Δεν πάει διαμάτια. Βαθμολογικά στο λέω. Εγώ φίλε όλα μάτς. Συγγνώμη ρε φίλε, έχει δίκιο εδώ σε αυτή τη φάση, ότι ο Άρης είναι άλλη ρε παιδί μου, άλλη έγκλη έχει από την ομάδα του Ατρομήτου, φυσικά. Έτσι, είναι ντέρμπι κατά τη γνώμη. Δεν το αφισβητεί και ο φίλος μου της γραμμής. Ναι. Αλλά σίγουρα, και σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Έπαιζε ο πρώτος με το δεύτερο και έπαιξε ο πρώτος με τον πέμπτο. Μα δίκιο έχεις. Αυτό έπρεπε να είναι ξένος. Πρώτος και στις δύο περιπτώσεις θα το διευκρινίσουμε τώρα ο ΠΑΟΚ. Άκουσε, σαν σκέψη του έδωσε ότι έχει δίκιο. Έτσι. Δεν πρέπει να σκέψει να σκέφτεσαι και εμένα που κυνηγάω το Champions League. Σωστό. Τέλος πάντων. Πάντως εχθές ο διαιτητής ήταν ξένος, προχθές μαντάρα τα κάνε. Ο χειρότερος. Να σε καλά, αδερφέ. Λίγο, να σε καλά. Θα τα πούμε και την Πέμπτη, γιατί αύριο θα έχουμε το μάτσο. Την Πέμπτη σε περιμένουμε λίγο. Εντάξει, πιο νωρίς να πάρεις και τηλέφωνο. Μα συγχωρείς, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Είναι 10 και έχουμε μια γραμμή ακόμα. Έχουμε και τους υποστηρικτές. Να σε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να σε ακούσουμε Πέμπτη. Okay. Παιδιά, εδώ θέλει 3-4 ώρες εκπομπή. Δεν βάζω ιδέες, αλλά γίνεται χαμός. Δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Στο τελευταίο. Αν περίμενε. Ένα λεπτάκι. Ναι, παρακαλώ. Τι καλός άνθρωπος έφυγε. Ωραίο. Μ' αρέσει που στεναχωρήθηκες. Εντάξει, φίλε, είναι 10. Δεν αρχίζει άλλη εκπομπή. Έχουμε και κανένα τρίλεπτο. Εγώ λέω ότι ήταν ευγενής άνθρωπος και έκλεισε από μόνος του. Μπα, παοξής και ευγενής. Λοιπόν, δύσκολα παοξής να ήταν. Ναι, δύσκολο. Ποιο, δεν
Επαναθεμάσαι. Καλά, δύσκολο. Δύσκολο να τα πάω. Λοιπόν, εντάξει, μην βλέπεις γυναίκα μου απάντησε. Μην γιατί παντρεύεις. Γιατί, μιλάς και με κανέναν άντρα. Στο Facebook. Τώρα... 25 γυναίκες τον έχουν μιλήσει. Άσε που δεν βλέπω μέχρι εκεί με 600 μοιοπία, αλλά βλέπω τα μαλλιά τα πολλά. Εκτός αν είναι κανένα Σάββας Κοφίδης, αφού και ξεγελάστηκα. Είναι ο Κοφίδης με αζημούθιο. Λοιπόν, ας διαβάσουμε τους υποστηρικτές και κάνουμε και τον επίλογο. Πρώτος και καλύτερος, το πορκί το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαπ μενού και συνοδευτικά και ολόφρες και σαλάτες. Για ένα ως τέσσερα άτομα τα συνοδευτικά, ξέχασα να το πω. Καραολί και Δημητρίου 52 είναι η διεύθυνση του πορκί το ψητοπολείο. Όπως βλέπετε, φάτσα κάρτα το δικητήριο. Μακεδονία Στράκης, έτσι. Και το delivery, απλά πληκτρολογείτε το 2310-520-555. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία, κύριε Τρέγια. Εδώ ήταν άλλο ένα βράδυ και το πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχνικίδη Ισαάκ, ο φίλος μας ο Ισαάκ, στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Το πρατήριο το οποίο έχει σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει καθημερινά, προσέξτε το, καθημερινά ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Σας φέρνει πάντα το πετρέλαιο της χρονιάς σας ή το πετρέλαιο που παραγγέλνετε στην ώρα σας. Και φυσικά υπάρχει μεγάλη γκάμα σε λιπαντικά και σε αξεσουάρ αυτοκινήτων. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο για παραγγελίες για το πετρέλαιό σας 2310-611-256 και να ξέρετε ότι πάντα η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ και το Κομμωτήριο Ανανέωση, τη φίλη μας την Πόπη. Στο Κομμωτήριο Ανανέωση κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Παιδιά, θα σας κάνουμε πλάκα. Αλήθεια λέμε. Εγώ, πας... εγώ που δεν θέλει πολύ δουλειά, πόσο θέλει. Εσύ, 6. Γιατί σε φίλε. 6, ρε φίλε. Φίλε, πλάκα κάνεις. Λιγότερη δουλειά, 4. Ναι, θα σκαλώσει η κουρευτική μηχανή, ρε φίλε. Άντε, με τόσο αγκάθι εκεί πάνω. Τέλος πάντων, άντε. Άρα, με 5 ευρουλάκια κουρεύεστε. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπαδρέου, 225 στο Γεφυράκι Μετεώρων. Σας περιμένουμε για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου, 225. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999. Τι είναι αυτό? Ναι, γεια σου, Νικασία. Να ευχαριστήσουμε και το Στράτο. Τον ιδιοκτήτη. Χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά, που τον ήρθα Coffee Berry εδώ στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι είναι το μοναδικό τη δεδομένη στιγμή. Το μοναδικό τη δεδομένη. Στο Coffee Berry, Εγνατίας 96. Να πάτε όσοι βρεθείτε στην περιοχή. Είναι πριν την Αγία Σοφία, όπως πάμε από Βαρδάρη προ Αγία Σοφία. Από Αριστοτέλους προ Αγία Σοφία. Στα έργα του μετρό απέναντι. Στα έργα του μετρό, Εγνατίας 96. Να δοκιμάσετε. Δεν έχω να σα πω εγώ τι εντυπώσει μου. Πρέπει να το γευτείτε ό,τι και πάρετε. Από καφέ, από φυσικού χυμού, από κρύα σάντουιτ. Σοκολάτες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Είναι καλύτερο από σεξ, όπως το έχουμε πει. Και αντικειμενικός να πω, Στράτος, πραγματικά. Πάντα, πραγματικά. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που είστε άνθρωποι. Είστε απίστευτοι. Είστε απίστευτοι και οι δύο. Αγαπάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθα. Πραγματικά δηλαδή. Να σε πέρασα ωραία, πέρασα καλά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είναι φοβερή η εμπειρία. Τον άρχισε εδώ πέρα με τον Τάσο και τον Ζάχο. Και εμείς ευχαριστούμε που μα τίμησε με την παρουσία σου όποτε θες. Η πόρτα είναι ανοιχτή μετά 3 χρόνια, μπορείς να ξανάρθεις. Okay. Ξέρεις τι θέλω να έρθω. Μετά Άρης Πάοκ θα πεις, είμαι σίγουρος. Θέλω να έρθω μια φορά, θα σας φέρω ένα παιδί, αριανός είναι, τρελαμένος, ο οποίος θα σας καταπλήξει. Σοβαρά. Για το θέμα της Μακεδονίας. Όχι θα σας καταπλήξει, θα σας πει ιστορικά ντοκουμέντα που θα σας σηκωθεί τρίχα. Αν μπορέσω να το φέρω, θα έχουμε πολύ καλή. Εντάξει, έγινε Στρατό. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Να πούμε ότι αύριο δεν θα είμαι στο στούντιο. Υπάρχει το παιχνίδι κυπέλου του ΠΑΟ. Να πούμε καλή επιτυχία στον Πανιόνιο. Καλή επιτυχία, πούμε, καλή επιτυχία. Ναι, στον Πανιόνιο καλή επιτυχία να πούμε. Να πείτε. Εντάξει, στο θα ιστορικό. Είναι ιστορικό. Ιστορικό Πανιόνιο. Εμείς μιλάμε στο γήπεδο. Ναι, σωστά. Αύριο εσύ θα είσαι εδώ, έτσι. Ναι,
Ναι, μετά τις 8 θα είμαι εγώ. 8, εσύ. 8 με 10, εντάξει, εμείς ξανά την Πέμπτη εδώ άρα πρώτα για την θέση. Εκπομπή, πρώτο Θεός πάντα, για μία ακόμη εκπομπή, Ράδιο Μερμήτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντούλικ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο από τον Τάσο. Να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή σωστά με τα παιδιά εδώ του Λίμπερο, με τον Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουν πάρα πολλά να σας πούν τα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε και εδώ πέρα όλο το ακροτήριο που ήταν συντονισμένοι άλλο ένα βράδυ με έναν τρελό χαμό που έγινε από τηλεφωνικές γραμμές με μεγάλη συμμετοχή. Όπως να ευχαριστήσουμε έτσι και την ηχοληπτάρα μας εδώ, τον Βασίλαρο, τον Καβαδία, τον Πεδαρά αυτόνα που δεν ξέρω ακόμα πώς παραμένει ελεύθερος και δεν τον έχουν απαγάγει οι θαυμαστρίες. Λοιπόν, από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ και το Στράτο, το φίλο μας στο διαιτητή, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Αουφίτεζεν.